Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, θα συνεχίσουμε το θέμα το οποίο αρχίσαμε να διαπραγματευόμαστε. Θυμίζω ότι μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για το πόσο άδικο, σκληρό, απάνθρωπο μέσο και μέτρο είναι η συλλογική ευθύνη, η συλλογική ενοχοποίηση ολοκλήρων κοινωνιών. Για αδικήματα βέβαια, για πράγματα, για δυσλειτουργίες υπαρκτές. Αφορμή της προηγούμενης εκπομπής και προφανώς βέβαια και της σημερινής της συνέχειας είναι αυτό το οποίο βιώνουμε τον τελευταίο καιρό στην Ευρώπη. Απλώς το θυμίζω, τα είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, το ότι για ατασταλίες 20-30 χρόνων στην Ελλάδα, για κλοπές και λαιλασίες ασύλληπτης έκτασης, για ανικανότητα πλήρη του πολιτικού συστήματος, πράγματι, ακούμε ότι φταίνουν όλοι οι Έλληνες, ότι είμαστε έθνος ανικάνων, έθνος λοποδητών, έθνος κράτους μάλλον παταχτσίδων, πράγματα φοβερά και τρομερά, τα οποία απολύτως συνάδουν με αυτό που ονομάζαμε όχι εμείς βέβαια, αυτό που λέγεται συλλογική ευθύνη. Και επειδή πολλά από αυτά ή τα περισσότερα προέρχονται από τη Γερμανία, θυμήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι η Γερμανία ίσως είναι το κράτος εκείνο το οποίο θα έπρεπε πολύ περισσότερο να σκέπτεται πριν εκτοξεύσει ή πριν εκτοξεύει διαρκώς αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή το γιατί. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδος πάρα πολλοί φίλοι, γνωστοί, κάποιες φορές και άγνωστοι σε μένα βέβαια, τηλεφώνησαν στο γραφείο ή μου είπαν ότι ξέρεις, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εκπομπή, αλλά δεν είπες για τη σφαγή της Δράμας. Δεν είπες για το έγκλημα του ΤΑΔΕ. Δεν είπες για τους Εβραίους της Κρήτης. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δεν είπαμε. Δεν είπαμε για αυτά. Γιατί καμιά φορά σε τέτοιου είδους εκπομπές, κατά κάποιον τρόπο ιστορικές, που προσπαθούν μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα να στριμώξουν γεγονότα 3-4 ετών, εμπροκειμένου 14 ή 104 σε άλλες περιπτώσεις, δεν μπορεί κανείς να τα πει όλα. Εκείνο όμως το οποίο θέλαμε να δείξουμε, και σήμερα θα δώσουμε, όπως είπα βέβαια, και μια συνέχεια, εκείνο το οποίο θέλαμε να δείξουμε είναι το πόσο απάνθρωπο είναι αυτό το σύστημα. Το αν πει κανείς λοιπόν 5 παραδείγματα ή 15 ή 55 είναι ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Δεν πρόκειται δηλαδή, πώς να πούμε, για συνειδητή παράληψη, για κάποιον, γιατί μάλιστα και κάποιος κύριος εξέφρασε και ένα παράπονο εκπροσωπώντας την περιοχή του και μου είπε «Μα εμείς δεν είχαμε θύματα». Κυρίες και κύριοι, σκοπός της προηγούμενης εκπομπής και αυτής δεν είναι η πλήρης ανάλυση των εγκλημάτων του ναζισμού. Κάποια πράγματα θα πούμε και σήμερα, αλλά ήταν ακριβώς να καταδειχθεί αυτό που και τώρα σας λέω. Σήμερα λοιπόν θα δώσουμε και κατά πέτηση βέβαια των τηλεθεατών που ήρθαν σε επαφή μαζί μου, αλλά είχα σκοπό και να το κάνω, είχα σκοπό και νομίζω κάτι σας είχα πει. Θα δώσουμε μια συνέχεια σε αυτή την ιστορία. Να ξαναθυμηθούν οι παλαιότεροι, να μάθουν οι νεότεροι, πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξέρουμε. Πρέπει να τα ξέρουμε. Από εκεί και πέρα, ο καθένας εννοείται, ας πάρει την θέση την οποία νομίζει ότι πρέπει να πάρει. Αλλά δεν μπορεί να αγνοούμε την ιστορία. Και εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον, αν δεν μπορούμε να ξέρουμε όλη την ιστορία, που κανένας από εμάς δεν μπορεί να την ξέρει, τουλάχιστον να ξέρουμε 5 πράγματα, ελάχιστα, 5 πραγματάκια, για αυτούς που σήμερα μας κουνάν το χέρι, μας κουνάν το δάχτυλο, με τόσο αυστηρό και με τόσο ιταμό τρόπο. Και εννοείται, γιατί με άλλο σκοπό ξεκίνησε αυτή η ιστορία, αλλά η εκπομπή, αλλά ξέρετε καμιά φορά η ζωντανή επαφή μαζί σας δίνει και άλλη τροπή, διότι αυτή η εκπομπή δεν έχει με κανέναν τρόπο κάποιο υποχρεωτικό ή προκαθορισμένο σχέδιο. Εννοείται λοιπόν ότι κάποια στιγμή, αν προλάβουμε σήμερα καλώς, αν όχι την επόμενη Δευτέρα, θα πούμε αυτό για το οποίο ξεκινήσαμε. Τι απέγιναν οι πολεμικές αποζημιώσεις. Γιατί ευθέως σας είπα στην προηγούμενη φορά, το επαναλαμβάνω και σήμερα, ένα άλλο σημείο εις το οποίο το πολιτικό σύστημα ανεσχύντως κοροϊδεύει τον κόσμο, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, είναι και αυτό των πολεμικών αποζημιώσεων. Αν προλάβουμε σήμερα, αν όχι, θα δούμε πώς θα το μεθοδεύσουμε.
Πιάνοντας λοιπόν το νήμα από εκεί που το αφήσαμε τη Δευτέρα, την προηγούμενη Δευτέρα, σας θυμίζω ότι μιλήσαμε και για τη μεγαλύτερη ίσως τραγωδία εκείνη των Καλαβρίτων. Και να δείτε πώς βιώνεται το δράμα όταν είναι πρόσφατο. Γιατί ξέρετε, άλλο πράγμα είναι ιστορία. Η εμψυχρό δηλαδή προσέγγιση των πραγμάτων. Και άλλο πράγμα είναι η βίωση των γεγονότων. Βλέπετε εκεί πέρα μια εφημερίδα, θα δείτε μάλλον τώρα, το Έθνος της 26ης Ιουνίου του 1945. Αυτή είναι η πρωτότυπη εννοείται εφημερίδα της 26ης Ιουνίου του 1945. Ας την πάρουμε την εφημερίδα. Στο Έθνος λοιπόν αυτό περιγράφεται η επίσκεψη ξένων αντιπροσωπιών της διεθνούς κοινότητος στα Καλάβρητα, όπου ήρθαν μόλις ένα χρόνο μετά την τραγωδία, μετά το φοβερό αυτό έγκλημα, και ενώ οι νεκροί εννοείται ακόμα ήταν θαμμένοι και δεν είχε γίνει καν η εκταφή των οστών, ήρθαν οι ξένοι αυτοί αντιπρόσωποι να δουν τι συνέβη στο χωριό, στην Κομόπολη μάλλον. Και από κοντά το ρεπορτάζ της ημέρας εκείνης. Ας δούμε τι είναι. Λοιπόν, μόνον 8 σπίτια εσώθησαν από τα 450 των Καλαβρίτων. Το πένθυμον γεύμα. Για να δούμε, ίσως να σας βοηθήσω εγώ, γιατί δεν είμαι και σίγουρος αν διαβάζονται τα γράμματα του ρεπορτάζ, τα μικρά. Από τα 450 οικίματα της ωραίας τουριστικής πόλης των Καλαβρίτων, της οποίας τα πρώτα κτίσματα εφυλούσε το ήρεμον κύμα του Βουραϊκού ποταμού και τις στέγες των εχάιδευαν τα καταπράσινα πλατάνια και οπωροφόρα δέντρα, που είναι σκορπισμένα με πολυτελή αυθονία, μόνον 8 σώζονται όρθια, μεταξύ των οποίων και το μικροσκοπικό εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής εις την πλατείαν. Ας την πάρουμε την εικόνα, ναι, γιατί δεν βλέπω, δεν φαίνεται από εκεί. Το καμπαναριό του ναού της Παναγίας ορθώνεται επίσης άθικτον, αλλά ο οροδείκτης και λεπτοδείκτης του ορολογίου, που είναι τοποθετημένο στην κορυφή του καμπαναριού, εσταμάτησε ακριβώς την ώρα 3 παρα 20, που συνεπληρώθη η καταστροφή των Καλαβρίτων. Την ώρα αυτή που έπαψε να χτυπά το ρολόγι, έπαψε να χτυπά και κάθε ανδρική καρδιά στην πόλη. Το γεύμα που προσέφερε ο Εναθήνες Σύλλογος των Καλαβριτινών στους επισήμους ξένους και τους αντιπροσώπους του τύπου, είχε την εξής δραματική πρωτοτυπία. Ότι εσερβίριζαν τους προσκεκλημένους 40 μαυροφόρες κοπέλες και κυρίες, η κάθε μία από τις οποίες ήταν το κύριο πρόσωπο ενός δράματος, μιας τραγωδίας. «Συ, πόσους έχασες?» «Τον πατέρα μου και τα 4 αδέλφια μου». «Και εσύ?» 30 από το σόι του πατέρα μου και 40 από το σόι της μητέρας μου». Η λειτουργία της γονατιστής που ετελέσει το πρωί της Κυριακής, η γονατιστή είναι ένα προσωνύμιο της τοπικής Παναγίας, η λειτουργία της γονατιστής που ετελέσει το πρωί της Κυριακής στην χωρίς στέγην εκκλησία της Παναγίας, είχε κάτι το απεριγράπτος συγκινητικόν. Εις το άκρο της εκκλησίας, εκεί που άλλοτε ορθώνεται το τέμπλον, το χωρίζον των κυρίων ναών από το ιερό βήμα, γονατιστός ο επίσκοπος Πατρών διάβαζε τα σευχάς και κάτω από την σκιάν του δεξιού και αριστερού τείχου της εκκλησίας γονατιστός ο μαυροφορεμένος γυναικείος πληθυσμός των Καλαβρίτων προσήφιετο και έκλαιε και προσήφιετο και ο ήλιος επιρπολούσε ολόκληρον των κέντρων του ναού. Το νεκροταφείο και η εκτέλεση, παρένθεση, έτσι ονομάζεται ο τόπος που εξετελέστη ο ανδρικός πληθυσμός, αποτελεί τα δύο κέντρα στα οποία περιορίζεται η κίνηση της πόλεως. Εις το νεκροταφείο βλέπει κανείς συγκεντρωμένον το οικογενειακό δράμα. Εις έναν τάφον διαβάζει ο επισκέπτης «Γάμα πένταρχος ετών 26, γιώτα πένταρχος ετών 13, άλφα πένταρχος ετών 22, Παναγιώτης πένταρχος, ο πατέρας των παιδιών, ετών 60. Σε άλλον, γάμα Νικολάου, θήτα Νικολάου, Δέλτα Νικολάου, Πι Νικολάου. Όταν το απόγευμα της Κυριακής απεχαιρετήσαμε την ερημωμένη πόλη μέσα σε μια ατμόσφαιρα πένθους, άθελα εκύλησαν στον ούρμη οι στίχοι του κάλβου.
Ας μη βρέξει το σύννεφον και ο άνεσμος ας μη σκορπίσει το χώμα το μακάριον που σας σκεπάζει. Οι στίχοι αυτοί θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως επιτύμβιον εις των τάφων των εκατοντάδων νεκρών που εθυσιάστησαν για την ελευθερία της αιωνίας Ελλάδος. Αυτό έχει την αξία, όπως σας είπα και πριν, ότι είναι ένα χρόνο μετά από την τραγωδία. Και δεν ήταν βέβαια μόνο, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, δεν ήταν μόνο αυτά τα οποία είπαμε εδώ πέρα. Κρεμάστηκαν, απαγχωνίστηκαν, βασανίστηκαν χιλιάδες χιλιάδων άνθρωποι. Δείτε μια παράξενη εικόνα. Εδώ βλέπετε Γερμανούς στρατιώτες υπό την επίβλεψη 2-3 αξιωματικών. Τι να κάνουν, φαίνεται να κάνουν κούνια. Αν δεν κάνουν κούνια, δεν κάνουν κούνια μες στον πόλεμο, δοκιμάζουν αν είναι γερές οι κρεμάλες που στήσανε, που κατασκεύασαν για να κρεμάσουν πατριώτες της αντίστασης. Δοκιμάζουν λοιπόν την κρεμάλα. Μην τυχόν και σπάσει, μην τυχόν και γλιτώσει κανένας. Την δοκιμάζουν λοιπόν την κρεμάλα για να γίνει αυτό που βλέπετε στη συνέχεια. Για να δείτε λοιπόν ότι ήταν γερή η κρεμάλα και πράγματι δεν έσπασαν τα σκοινιά και καλώς, επιτυχώς μάλλον, κρεμάστηκαν οι άνθρωποι. Για δείτε την επόμενη εικόνα. Κρεμασμένοι παντού. Εδώ αυτή είναι η μοναδική, δεν είναι στην Ελλάδα, αυτή είναι στο Auschwitz. Αλλά στην Ελλάδα ακόμα χειρότερα κατορθώματα, όπου ολόκληρες οικογένειες, ας πάρουμε την εικόνα, επειδή κάποιο μέλος ήταν στην αντίσταση, ήταν στο βουνό, κατηγγέλθηκε ότι έκανε κάποιο σαμποτάζ, αλήθεια ή ψέματα, τι κάνανε οι Γερμανοί μετά των συνεργατών τους, των Γερμανοτσολιάδων στην Ελλάδα. Τι κάνανε, για δείτε. Αυτή είναι μια γνωστή οικογένεια, η οικογένεια του Πάλι. Και βλέπετε, στο δέντρο της αυλής τους, κρεμασμένες οι δύο αδελφές, δύο κοπέλες αυτές που βλέπετε πιο μπροστά, και στο πίσω μέρος του δέντρου η μάνα τους. Εκείνο του μαύρο που βλέπετε είναι μια γιαγιά, μια ηλικιωμένη κύρια, κρεμασμένη και αυτή από το δέντρο. Αυτές οι φρικιαστικές εικόνες, δεν νομίζω, όπως δεν νόμισε και το δικαστήριο της Νιρεμβέργης, δεν νόμισε κανείς ότι αυτές οι εικόνες ήταν εικόνες που εμπίπτουν μέσα σε αυτό που λέμε πολεμική τακτική. Και θυμάστε στην προηγούμενη εκπομπή που σας έδειξα όλες εκείνες τις αντιστασιακές εφημερίδες. Δεν ήταν πολλές αυτές που σας έδειξα, ήταν 5-6, αλλά είναι εκατοντάδες αυτές που βγαίνανε κρυφά μέσα σε υπόγεια, με κίνδυνο ζωής, με κίνδυνο να κρεμαστεί, να εκτελεστεί, να βασανιστεί ολόκληρη οικογένεια του ανθρώπου που πολεμούσε να κρατήσει κάπως αναμένη την αυτή της ελευθερίας, την ιδέα της ελευθερίας. Και είχε πέσει στα χέρια μου ένα άγνωστο, να σας το πω τώρα, ένα άγνωστο έτσι στιχούργημα για αυτούς, αλλά πάρα πολύ χαρακτηριστικό για αυτούς που κάναν αυτή τη δουλειά, που περιγράφει τον κίνδυνο, την βιασύνη των ανθρώπων αυτών, κρυφά να κάνουν κάτι, κρυφά να τυπώσουν αυτά που έπρεπε να τυπώσουν. Για ακούστε το λίγο πόσο χαρακτηριστικό είναι. Τα μάτια καίν απ' την αγρύπνια, πονάν τα στήθια στην αναπνοή. Πρέπει να βγει, τρελά χτυπάνε τα δάχτυλα στη γραφομηχανή. Πρέπει να βγει προκήρυξη, αυτή που μοιραζόταν κρυφά δηλαδή. Πρέπει να βγει. Πιο γρήγορα μας πήρε η αυγή. Έξω τα αδέρφια καρτεράνε. Έξω ματώνονται, πονάνε. Έξω χτυπάν, έξω κρεμάνε. Του τσοπανάκου η φλογέρα. Διακοπή και παρένθεση δική μου. Το σήμα της ελληνικής εκπομπής του Λονδίνου. Ήταν η φλογέρα του τσοπανάκου. Που μετά ήταν και το σήμα στην Ελλάδα. Του τσοπανάκου η φλογέρα. Ω φίλε εσύ από το Λονδίνο, το τι ήσουνα μην το θυμάσαι, έπρεπε εδώ σήμερα να είσαι. Η ευγενικιά σου καλησπέρα μες στο χορτάτο σου λαρίγγι θα πνίγονταν ελείψη αέρα απ' την αγκούσα που μας σφίγγει. Αγκούσα είναι η θηλιά και κυβούρι είναι το μνήμα. Μες στο στενό μας το κυβούρι, χορεύοντας από το κρύο, το βραδινό μας το πληγούρι έχει χωνέψει από τις δύο. Κράτα καλά τις σημειώσεις, είναι του Τσόρτσιλ οι δηλώσεις. Υπομονή,
μας λέει ακόμα, και οι πιθανότητες αυξαίνουν. Όσοι μπορούν να περιμένουν να έρθει και το 40 τόσο, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ω, να μπορούσα να σας δώσω ερτζιανός ένα σελήνη. Η λάμπα ξεψυχάει βρωμώντας. Το κερί όταν τελειώνει. Και τα χρόνια ήταν με το κερί, με τη λάμπα του πετρελαίου αυτή που γράφαν αυτά. Η λάμπα ξεψυχάει βρωμώντας. Μας περωνιάζει κρύο τάφου. Θα ζεσταθείς τώρα γυρνώντας με το ρυθμό του πολυγράφου. Πρέπει να βγει. Πρέπει να βγει. Πιο γρήγορα μας πήρε αυγή. Έξω βαριά τα βήματά τους. Πώς περιπολούσε η γερμανική αστυνομία, οι πεταλάδες που τους λέγαν τότε. Έξω βαριά τα βήματά τους. Στα στήθια μας, λες, περπατάνε. Οι διπλανοί μας ούνοι θάνε, γυρνώντας από τα πλιάτσικά τους. Να ξέραν πως στη γειτονιά τους και κάτω από τη λεπτή τους μύτη, στο διπλανό τους μόλις σπίτι, ω, πως τα στήθια αναγαλιάζουν, αδούλωτες καρδιές χτυπάνε, βαριά καρφιά στα φερετρά τους και χέρια σκλάβων ετοιμάζουν τους υποχθόνιους θανάτους που θα τεινάξουν στον αέρα ολόκληρο το σύστημά τους. Τα δάχτυλα πονάν, ξυλιάσαν μες στην υπόγεια υγρασία και τα πνευμόνια μας ξεχάσαν την πολυτέλεια του οξυγόνου. Απόγονοι ενός προγόνου πληρώνουμε την αμαρτία. Άμποτε να ήταν η θυσία, όσο μεγάλη της γενιάς μας η πολυπόθητη τελεία. Γραμμέ, η τελεία δηλαδή σε αυτά τα έσχη, σε αυτά τα εγκλήματα. Η πολυπόθητη τελεία, γραμμένη με αίμα της καρδιάς μας. Απ' τα παράνομα λαγούμια και από τους σκοτεινούς μας τάφους, όλης της γης τους σεισμογράφους, σεισμός βαρύς τους συγκλονίζει. Μέσα σε δόντια ασπαλάκων που τα σκοτάδια τραγανίζουν, τα καθεστώτα βρικολάκων σαραβαλιάζονται και τρίζουν. Πού να ξέρε, πού να ξέρε αυτός που έγραψε αυτό το ποίημα 80 χρόνια πριν, που τρέμουν τα σαγόνια από το κρύο μες στα υπόγεια και θα σαραβαλιάζουν τα καθεστώτα βρικολάκων, που στάρχονταν εποχές σήμερα, να ξανατρέμουν άνθρωποι μες στα υπόγεια από το κρύο, να ξαναζεστάνονται με το σπαρματσέτο και με το αυτό που λέει εδώ πέρα το, τη λάμπα και το φυτίλι. Τέλος πάντων, για να δούμε. Αυτή εδώ πέρα βλέπετε αυτά που λέμε θεωρητικά εμείς. Βλέπετε με τι μεθοδικότητα ο Γερμανός αξιωματικός, αφού έχει κρεμάσει το κορίτσι, με πόση μεθοδικότητα, και βλέπετε είναι και βαθμοφόρος, με πόση μεθοδικότητα κρεμάει, ετοιμάζεται να κρεμάσει και το αγόρι από κάποια βέβαια αντιστασιακή περίπτωση. Και θυμάστε, θυμάστε που σας έλεγα, ας δούμε την επόμενη εικόνα. Θυμάστε που σας έλεγα και σας έδειξα μία, για δείτε μια άλλη τώρα, μια άλλη της κτηνοδίας. Γερμανοί γύρω γύρω και στη μέση Εβραίοι σκάβουν τον τάφο τους. Ένας έχει φτιάρει κανένα δυο και άλλοι με τα χέρια έχουν, και έχουν σκάψει, βλέπετε, ένα μέτρο, 1,5 μέτρο, έχουν σκάψει τον τάφο τους αυτοί οι άνθρωποι για να τους εκτελέσουν και να πέσουν κατευθείαν μέσα σε αυτόν. Και να μην λησμονήσω βλέποντας αυτούς εδώ να σκάβουν τον τάφο τους. Άλλη κτηνοδία των Γερμανών. Γιατί και το να σκάβουν αυτοί τον τάφο τους είχε μια καθυστέρηση. Το να τους σκοτώνουν με σφαίρες, χάναν τις σφαίρες. Το να τους πηγαίνουν στη Γερμανία στα κρεματόρια, έπρεπε να οργανωθεί αυτή η μεταφορά. Σε άλλες περιπτώσεις βρήκαν άλλη λύση οι κύριοι Γερμανοί. Στην Κρήτη, στην Κρήτη, αφού μάζεψαν όσους Εβραίους μπόρεσαν, γύρω από τους 250, γιατί δεν ήταν μόνο 250, ήταν κι άλλοι, όσους μπόρεσαν μάζεψαν, τους έβαλαν σε ένα πλοίο, ονόματι Δανάη, το πλοίο, να τους πάνε στον Πειραιά. Τάχα. Και μόλις έφτασε αυτό το πλοίο, ανάμεσα στη διαδρομή Πειραιάς-Χανιά, τι κάναν, τι κάναν. Επιβιβάστηκαν οι Γερμανοί το πλήρωμα. Ναυτικοί και στρατιώτες επιβιβάστηκαν σε βάρκες. Απομακρύνθηκαν από το πλοίο και το ανετίναξαν.
είχαν τοποθετήσει εκρηκτικά και πνίγηκαν όλοι, βέβαια κατεποντίστηκε εννοείται το πλοίο, και πνίγηκαν όλοι οι Εβραίοι της Κρήτης, μεσοπέλαγα. Και αυτό δεν είναι από τα γνωστά και από τα γνωστά κατορθώματα και εγκλήματά τους. Στο πλοίο Δανάη. Ποιο ήταν το τέλος των Εβραίων της Κρήτης. Πνιγμός μέσα στο Αιγαίο πέλαγος. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Για τους συλλαμβανόμενους ή τις συλλαμβανόμενες. Για υπόνοια εθνικής αντίστασης. Μανταλένα Χατζουπούλου. Να πούμε και το όνομα. Αν και οι ήρωες αυτοί δεν έχουν τη δική μας ανάγκη. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας το πούμε το όνομα. Μανταλένα λοιπόν Χατζοπούλου, μέλος αντιστάσεως, νεκρή εδώ μετά από τρομακτικά βασανιστήρια. Για δείτε την επόμενη. Ακριβή Νικολετοπούλου, στο Χαϊδάρι, βασανισμένη και εκτελεσμένη. Πολλές τέτοιες. Ας πάρουμε την εικόνα. Πολλές τέτοιες. Δεν χρειάζεται να τις δούμε όλες. Το μόνο να πούμε εδώ, για να μην το λησμονήσω κιόλας, πώς βρέθηκαν αυτές οι φωτογραφίες. Πώς βρέθηκαν αυτές. Σας είχα πει πριν 2-3 εκπομπές ότι η ελληνική αστυνομία, δεν λεγόταν τότε ελληνική αστυνομία, ούτε ΕΛΑΣ, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που λέμε σήμερα ελληνική αστυνομία, κατά το μεγαλύτερο μέρος της στην κατοχή τήρησε εθνική στάση. Εθνική στάση. Δηλαδή οι βασανιστές, οι προδότες, οι προερχόμενοι από την αστυνομία ήταν μια πυροελάχιστη μερίδα. Η συντριπτική πλειοψηφία με επικεφαλής τον αρχηγό της αστυνομίας, Άγγελο Έβερτ, έσωσε χιλιάδες ανθρώπους. Ξαναγυρνάμε στις φωτογραφίες. Με κίνδυνο λοιπόν, ακόμα και της ελευθερίας τους ή της ζωής τους, Έλληνες αστυνομικοί, οι οποίοι επιλαμβανόταν τις μεταφορές στο νεκροτομείο, στο νεκροταφείο κτλ. Με κίνδυνο μεγάλο. Για να μείνουν αυτά τα ντοκουμέντα στους επιγενωμένους, εφωτογράφιζαν, και ξέρετε τότε, εννοείται, δεν υπήρχαν τα μέσα τα σημερινά με ένα αντικείμενο 10 εκατοστών όπως είναι το, ξέρω εγώ τι, το κινητό ή δεν ξέρω τι, να βγάζεις φωτογραφίες. Και τα χρόνια έπρεπε να κουβαλάς κανονικές φωτογραφικές μηχανές, τις γνωστές των παλιών χρόνων. Δηλαδή, πραγματικά με κίνδυνο τραβήχτηκαν αυτές οι φωτογραφίες από Έλληνες αστυνομικούς μέσα στα νεκροταφεία και στα νεκροτομεία. Και σήμερα υπάρχουν. Και μια που μιλάμε για την ταλαιπωρία των αμάχων, των απλών πολιτών σε αυτή τη φοβερή σύγκρουση και σύραξη, δείτε μια άλλη φωτογραφία από αυτές τις οποίες εδώ δεν σκοτώθηκαν άμαχοι, αλλά ένα άλλο έγκλημα ήταν ο βομβαρδισμός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης της Αγίας Σοφίας. Δηλαδή ενός βυζαντινού, με συγχωρείτε, ενός θρησκευτικού μνημείου, το οποίο μνημείο ούτε κανένα φόβο μπορούσε να εμποιήσει στους εμπολέμους, ούτε καταγγέλθηκε ποτέ ως βάση οποιασδήποτε δραστηριότητας, ήταν η Αγία Σοφία της Θεσσαλονίκης. Εβομβάρδισαν το κέντρο της Θεσσαλονίκης και κατέστρεψαν ένα μεγάλο τμήμα της Αγίας Σοφίας. Αυτή είναι που βλέπετε η εφημερίδα της 11ης Φεβρουαρίου του 1941. Βεβαίως εδώ, ας πάρουμε την εικόνα. Βέβαια το έγκλημα είναι έγκλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει να πούμε για λόγους, επειδή πιο πολύ τώρα μιλάμε για τους Γερμανούς, να πούμε ότι αυτόν τον βομβαρδισμό τον έκανε ένα ιταλικό μήνος αεροπλάνων, εις το οποίο απεκαλύφθη πολύ αργότερα ότι επικεφαλής πιλότος, παρένθεση, όπως είναι και στους στρατιωτικούς σχηματισμούς, θα ξέρετε και στην αεροπορία, κάθε μήνος, κάθε ομάδα αεροπλάνων έχει έναν αρχηγό, έναν επικεφαλής, όπως παντού. Επικεφαλής πιλότος του μήνους που κατέστρεψε την Αγία Σοφιά της Θεσσαλονίκης ήταν ο γαμπρός του Μουσολίνη, ο Τσιάνο. Ο μετέπειτα υπουργός εξωτερικών. Ο Τσιάνο πιλοτάριζε ως επικεφαλής πιλότος αυτής της ιστορίας. Και πολύ, για δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. 1,5 χρόνο αργότερα αρχίζει αυτό το πράγμα που βλέπετε στην Ελλάδα. Αυτή η εικόνα είναι η εικόνα της Ελλάδος στην Αθήνα. Παιδιά ετοιμοθάνατα, τα οποία οριζοντιωμένα και εξαπλωμένα εκεί πέρα που είδατε, απλώς
περιμέναν το θάνατο. Για δείτε και την άλλη εικόνα. Και αυτά παιδιά ζωντανά ακόμα, όπου βλέπετε τι, αυτό που θα το έχετε ακούσει σε διηγήσεις, με τα παιδιά λέμε τις πρισμένες κοιλιές, και σε ποίηματα της Σοφίας Μαυροειδή Παπαδάκη και σε ιστορίες τα παιδιά με τις πρισμένες κοιλιές, με τις πρισμένες κοιλιές. Το τελευταίο στάδιο της πείνας ήταν το πρίξιμο αυτό το φοβερό της κοιλιάς. Και το παιδάκι μετά από ώρες, λίγες, πέθαινε. Όλα αυτά τα παιδιά λοιπόν ήταν τιμωθάνατα. Και ξέρετε, εικόνες βέβαια με φρίκι, με αίματα, με αυτά, με εκείνα, είναι πολύ πιο συγκλονιστικές, αλλά νομίζω ότι συγκλονιστικές είναι και οι εικόνες που δεν έχουν κατά ανάγκη αίματα και φρίκι και αυτά. Όπως αυτή, ας πούμε, για παράδειγμα, εδώ είναι οικογένειες ολόκληρες πεθαμένων ανθρώπων από την πείνα, στην Ελλάδα αυτά. Βλέπετε, μάνα προφανώς, παιδιά, γονείς, πεθαμένοι από την πείνα. Γι' αυτό βλέπετε, έχουν όλα τους τα ρούχα, ούτε τραύματα, ούτε κρεμάλες, ούτε μαχαίρια, ούτε πιστόλια, ούτε τίποτα. Και το δράμα, όπως σας είπα, δεν είναι κατά ανάγκη και υποχρεωτικά με αίματα και με τέτοια. Κοιτάξτε λίγο την επόμενη εικόνα. Να, κοιτάξτε τώρα. Ένας νεαρός είναι αυτός, μην τον βλέπετε έτσι τώρα, να πούμε. Μέσα στο καρότσι, ετοιμοθάνατος από την πείνα. Φαίνεται η μάνα του βρήκε κάτι ψίχουλα εκεί πέρα, δεν ξέρω εσείς αν διακρίνετε, τι κρατάει στο πιατάκι, εγώ δεν μπορώ να διακρίνω από εδώ, αλλά προφανώς κάποια ψίχουλα, καμιά μπουκιά, κάπου θα ξεκονόμησε και πολεμάει τώρα αυτή η μάνα να σώσει αυτό το παλικάρι μέσα εκεί στο καρότσι, το οποίο προφανώς, εννοείται βέβαια, δεν μπορείτε τα πόδια του, ούτε να περπατήσει δεν μπορεί, προφανώς είναι στο τελευταίο στάδιο της πείνας, ετοιμοθάνατος. Ας πάρουμε την εικόνα. Εν τω μεταξύ εννοείται, φουντώνει με το πέρασμα των μηνών, αρχίζει φουντώνει η αντίσταση, αρχίζει το λεγόμενο αντάρτικο και ένα σκίτσο των χρόνων εκείνων χαρακτηριστικό του γιατί οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να συλλάβουν εύκολα τους αντάρτες, τις μονάδες αυτές τις αντάρτικες, και γι' αυτό ξεσπούσαν στον άμαχο πληθυσμό. Ένα σκίτσο χαρακτηριστικό είναι αυτό που βλέπετε εκεί πέρα. Τι βλέπετε εδώ? Ένα δάσος βέβαια με έλατα. Έλατα και κορμούς ελάτων. Εάν το δείτε όμως πιο προσεκτικά, δείτε ας πούμε το έλατο που είναι στο κέντρο του σκίτσου αυτού. Το έλατο αυτό, αν το δείτε προσεκτικά, είναι ένας αντάρτης. Βλέπετε τα πόδια του κάτω, του κεφάλι τα πάνω, τα γένια του, μια σκούφια που φοράει στο έλατο, το κεντρικό. Ή στο κάτω, λίγο πιο κάτω, που βλέπετε το κορμό μόνο σαν κούτσουρο που είναι το δέντρο, αν το δείτε λίγο πιο προσεκτικά θα δείτε έναν αντάρτη ξαπλωμένο στο έδαφος. Τώρα παραπέρα τα από πίσω τα έλατα είναι πιο μακριά, ίσως δεν ξέρω αν τα βλέπετε, αλλά εγώ που έχω κοντά εδώ το σκίτσο, είναι αντάρτες που περπατάνε. Είναι ένα χαρακτηριστικό του 1942 σκίτσο που δείχνει ακριβώς, σχηματικά βέβαια, το πώς κρυβόταν και γιατί δεν μπορούσαν να τους πιάσουν. Επίσης μια έτσι ολίγων γνωστή παράμετρος των ιστοριών αυτών είναι ότι όταν άρχισαν οι Γερμανοί να εφαρμόζουν το άθλιο σχέδιο της περισυλλογής των Εβραίων προκειμένου να εφαρμόσουν τη λεγόμενη από αυτούς τελική λύση, για την οποία τελική λύση θα πούμε 2-3 λόγια όταν φτάσουμε και αν φτάσουμε σήμερα σε αυτό που λέμε γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις. Όταν λοιπόν άρχισαν να μαζεύουν τους Εβραίους της Ελλάδος, οι ευρισκόμενοι στα βουνά, τότε είχε συσταθεί πλέον το ΕΑΜ και τα λοιπά, μια άγνωστη σχετικός παράμετρος είναι ότι το ΕΑΜ προσπάθησε να γλιτώσει τους Εβραίους της Ελλάδας. Προσπάθησαν πολλοί να τους γλιτώσουν. Πάρα πολλοί. Ένας από τους πάρα πολλούς ήταν και το ΕΑΜ, το οποίο εξέδωσε μια προκήρυξη που είναι αυτή εδώ πέρα. Προκήρυξη λοιπόν. Αυτό το βλέπετε λίγο από μακριά. Προκήρυξη. Είναι γραμμένη βέβαια η προκήρυξη με τις γραφομηχανές των χρόνων εκείνων και πάλι καλά είναι γραμμένη δηλαδή. Να το δούμε λίγο κοντινότερα. Λοιπόν, Εθνικών Απελευθερωτικών Μέτωπων ΕΑΜ. Διαμέρισμα
εθνικοτοπικών οργανώσεων. Προκήρυξη προς όλον τον ελληνικό λαό, προς τον λαό της Αθήνας. Αδέρφια, ένα καινούργιο έγκλημα ετοιμάζει ο κατακτητής κατά του λαού μας. Βρισκόμαστε μπροστά σε νέα εκδήλωση της φασιστικής θηριωδίας και κτηνοδίας που αυτή τη φορά στρέφεται ενάντια στο εβραϊκό κομμάτι του ελληνικού λαού. Ο ημοχαρής κατακτητής ετοιμάζει ένα από τα φοβερότερα και απεσιότερα πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων Εβραίων, σαν και εκείνα που οργάνωσε στη Γερμανία, στην Πολωνία, στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες αθώων γυναικοπαίδων απειλούνται με εκτελέσεις, με ομαδικές σφαγές, με στρατόπεδα συγκέντρωσης από την απέσια Γκεστάπο. Οι κοινοί πλιατσικολόγοι και δολοφόνοι της νέας τάξης στην Ευρώπη διψούν για αίμα και για νέες εκατόμβες θυμάτων. Το νέο αυτό έγκλημα δεν στρέφεται μόνο κατά των Εβραίων, αλλά και εναντίον του ελληνικού λαού. Γιατί οι Έλληνες Εβραίοι είναι ένα κομμάτι του λαού μας που έχει συνδέσει την τύχη του με την τύχη ολάκερου του ελληνικού λαού. Η αλβανική εποποιία είναι ακόμα πρόσφατη, που τα παιδιά των Εβραίων με την ίδια πατριωτική αυταπάρνηση πρόσφεραν την θυσία του αίματος στον αγώνα εναντίον του φασισμού για την σωτηρία της πατρίδος μας. Δεν είναι λίγοι οι νεκροί του αλβανικού μετόπου, οι ανάπηροι και ακροτηριασμένοι. Ακούστε το μάλλον από εδώ γιατί δεν φαίνεται παραπέρα. Ούτε λίγοι είναι επίσης οι Εβραίοι που από την πρώτη στιγμή του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα παλεύουν μαζί με τον ελληνικό λαό για τη ελευθερία της πατρίδας. Χτυπώντας λοιπόν ο κατακτητής τους Εβραίους, χτυπάει τον ελληνικό λαό. Χτυπώντας τους Εβραίους, χτυπάει τον ηρωικό απελευθερωτικό αγώνα του... Τώρα εδώ είναι μια δυσδιάκριτη λέξη, προφανώς του λαού μας μάλλον είναι. Με τα πογκρόμ ενάντια στους Εβραίους, επιδιώκει να χτυπήσει το ακμαίο αγωνιστικό φρόνημα ολάκερου του λαού που έχει γίνει για αυτόν τρομερός τώρα που συντρίβεται από τα κτυπήματα των συμμάχων μας στο Ανατολικό Μέτωπο και την Ιταλία. Γι' αυτό το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο καλεί τον Αθηναϊκό λαό και όλους τους Έλληνες και κάθε χριστιανό να βοηθήσει για τη σωτηρία των Εβραίων με ομαδικές διαμαρτυρίες, μεγάλες επιτροπές και γενικότερες κινητοποιήσεις να ματαιώσουμε το ετοιμαζόμενο απέσιο πογκρόμ, να δώσουμε στέγη και καταφύγιο σε κάθε διωκόμενο Εβραίο, να τσακίσουμε κάθε καταδότη των Εβραίων. Κάτω κάθε διωγμός κατά των Εβραίων. Θάνατος στον κατακτητή. Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο κτλ. Κτλ. Αυτό λοιπόν ήταν μια προσπάθεια η οποία προσπάθεια, τώρα δεν θα μείνουμε σε αυτό το θέμα γιατί είπαμε άλλο είναι, αλλά είχε αποτελέσματα. Είχε αποτελέσματα και ξέρετε που είχε πολύ μεγάλα αποτελέσματα στην Αθήνα. Γιατί εκεί οι Εβραίοι της Αθήνας αντέδρασαν πολύ ορθότερα από τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης που ξεκληρίστηκαν σχεδόν όλοι. Ίσως κάποια στιγμή να πούμε το γιατί και το πώς. Στην Αθήνα, εν πάση περιπτώσει, με ψεύτικες ταυτότητες πλαστές που εξέδιδε ο Αρχιεπίσκοπος με τον Έβερτ, τον αρχηγό της αστυνομίας, πάρα πολλοί Εβραίοι φύγαν στα βουνά. Ή φυγαδεύτηκαν αλλού, 260 από αυτούς μπόρεσαν και πήγαν στην Παλαιστίνη. Ένας μικρός αριθμός αυτών πήγε στην Ισπανία. Εν πάση περιπτώσει, ένας μικρός αριθμός εδώ, ένας μικρός αριθμός εκεί. Κάποιοι άλλοι απάνω στα βουνά που τους περιμάζεψε το ΕΑΜ, αυτοί όλοι γλιτώσαν. Και το μεγάλο, η μεγάλη σφαγή, η μεγάλη απώλεια, η μεγάλη θυσία στα κρεματόρια του Μπιργκενάου κυρίως, του Άουσβιτς, του Ντάχαου κτλ. Και του Εβραίοι πολλοί πήγαν στο. Που έχει γράψει και την Παλάντο Καμπανέλης. Στο Μάουτχάουζεν. Στο Μάουτχάουζεν. Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης λοιπόν κατέληξαν σε αυτά τα στρατόπεδα. Εν πάση όμως περιπτώσει, άλλη ώρα θα πούμε λίγο περισσότερο για αυτούς. Προχωρώντας λίγο στα γερμανικά κατορθώματα, να σας πω ότι ενώ κατέρεαν παντού και στην Ελλάδα και τα λοιπά, μέχρι την τελευταία στιγμή οι Γερμανοί του φεκίζαν, εκτελούσαν ανθρώπους. Μέχρι την τελευταία στιγμή. Και όχι μόνο μέχρι την τελευταία στιγμή. Και μετά την αποχώρησή τους. Πώς έγινε αυτό το παράξενο και μετά την αποχώρηση.
Σε δύο λεπτά. Σε δύο λεπτά θα το δούμε. Ας δούμε κάτι άλλο. Βρίσκονται στα χέρια μου πάρα πολλές πρωτότυπες δικαστικές αποφάσεις πριν 70 χρόνια δικαστηρίων, όπου περιγράφονται και εκτελέσεις. Σας είχα δείξει κάποιες παλιότερα πρωτότυπες, αν μπορέσουμε θα δούμε και άλλες, για το χαμό των Εβραίων. Να δούμε τώρα, όχι για το χαμό των Εβραίων, αλλά στο πολύ πιο εξειδικευμένο θέμα, πώς σκοτώναν ανθρώπους και τις τελευταίες μέρες πριν φύγουν. Τους θάβαν σε ομαδικούς τάφους, πολλούς από αυτούς. Πολλοί συγγενείς δεν ξέραν αν σκοτώθηκε ο άνθρωπός τους ή όχι. Και όταν πια φύγαν από εδώ πέρα οι Γερμανοί, τότε ανέκυψαν θέματα κληρονομικά, ανέκυψαν θέματα του να επιβεβαιωθεί αν ένας είναι νεκρός ή ζωντανός. Χρειάστηκε λοιπόν μια δικαστική διερεύνηση των θανάτων αυτών. Και είναι συγκλονιστικά στην απλότητά τους τα στοιχεία που προκύπτουν από τις αποφάσεις τις δικαστικές, τις πρωτότυπες της στιγμής εκείνης. Αυτό σας το τονίζω και για τις εφημερίδες και για τα έγγραφα αυτά. Η πραγματική ιστορία είναι ιστορία των στιγμών εκείνων. Και όχι ότι γράψαν μετά οι δεξιοί όπως τα γράψαν, οι αριστεροί όπως τα γράψαν, οι μεν όπως τα σχολίασαν κτλ. Για δείτε λίγο από εκεί πέρα. Αυτό από μακριά βέβαια δεν φαίνεται. Είναι η υπαριθμόν 1982 της 22ης Ιουνίου του 1946, απόφαση του, ποιου για να δούμε ποιου, του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, όπου, ας την πάρουμε την εικόνα, όπου για την τύχη ενός προσώπου καταθέτουν οι μάρτυρες. Κάνει η γυναίκα, η σύζυγος ενός εκ των εξαφανιστέντων, εκ των εκτελεστέντων, κάνει μια αγωγή στο δικαστήριο να αναγνωριστεί ο θάνατος του σύζυγου της, τόσο ώστε να προχωρήσουν, όπως σας είπα προηγουμένως, όλες οι συνέπειες, να μην σας τώρα ζαλίζομαι νομικά, όλες οι συνέπειες που επέρχονται με το θάνατο ενός ανθρώπου. Καταθέτει λοιπόν, καλείται ένας μάρτυρας και καταθέτει για αυτή την ιστορία. Τους διαδίκους, ας δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Τότε εννοείται δεν υπήρχαν ούτε μπικ ούτε τέτοια. Με το μελάνι γράφονταν οι καταθέσεις κτλ. Τους διαδίκους γνωρίζω, είναι πατριώτε. Και ότι πέντε ημέρας πρώτης αποχωρήσεως των Γερμανών, των σύζυγων της ετούσης, εκ νομίμου γάμου, ανέλαβαν εκ της οικίας του πέντε άτομα και τον εκράτησαν εις τα εντάφθα κρατητήρια, όπου τον επισκέφθην. Και ότι την 25 Οκτωβρίου μετάλλων κρατουμένων τον ετυφέκησαν όπισθεν του επταπυργίου και τον έθαψαν εις ομαδικών τάφων και απότινας μήνας ήδη κατά την εκταφήν ανεγνώρισα το πτώμα του, λέει ο ένας μάρτυρας. Καλείται και ένας άλλος μάρτυρας, Κωνσταντίνος Δαούτης, κάτοικος Καβάλας κτλ, ο οποίος περίπου, δείτε και την επόμενη εικόνα, τους διαδίκους γνωρίζω, είναι πατριώτες, και ότι πέντε ημέρας πρώτης αποχωρήσεως των Γερμανών, των σύζυγων της ετούσης εκ νομίμου γάμου, παρέλαβαν εκ της οικίας του πέντε άτομα και τον εκράτησαν εις του εντάφθα κρατητήρια, όπου και τον επισκέφθηκαν, και ότι την 25 Οκτωβρίου μετάλλων κρατουμένων τον ετυφέκησαν όπισθεν του επταπυργίου και τους έθαψαν εις ομαδικών τάφων. Απότινας μήνας και απότινας μήνας κατά την εξκαφήν ανεγνώρισα το πτώμα του. Πέντε μέρες λοιπόν θέλαν για να φύγουν οι Γερμανοί και τις πέντε αυτές μέρες του φέκιζαν κόσμο. Και δείτε και την έκθεση του δικαστού μετά τις καταθέσεις των μαρτύρων. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Επί της υπαριθμών λοιπόν 1982 αποφάσεως, έκθεση συσυγητού. Η ετούσα Σοφία Χίρα Σημεώνος τον Τζουκίδου, το γένος Γιανακοπούλου, δια της αποτάδε του μηνός προς το δικαστήριο τούτο απευθυνωμένης αιτήσεώς της, ετείται την παραδοχή της αιτήσεώς της και την παρά του δικαστηρίου πιστοποίηση
του γεγονότος του θανάτου του σύζυγου της, Σημεώνος Ιωάννου Ποντζουκίδου, τη 26 Οκτωβρίου 1944. Εν Θεσσαλονίκη, τη 22 Ιουνίου κτλ. Κτλ. Λοιπόν, τέτοιες αποφάσεις είναι πολλές και όλες αυτού του περιεχομένου. Δηλαδή άνθρωποι που του φεκίστηκαν όχι γενικώς και αορίστως κατά τη διάρκεια της κατοχής, αλλά τις τελευταίες μέρες της αποχώρησης των Γερμανών. Και να θυμίσω τώρα, κατ' εμέ το συγκλονιστικότερο όλων, και λέω να θυμίσω γιατί κάτι είχαμε πει πριν χρόνια, ίσως 2-3 χρόνια, όταν μιλούσαμε για τον ρόλο της επιστήμης στις κτηνοδίες που διαπράττουν τα στρατεύματα, οι στρατοί του κόσμου. Και σας έλεγα τότε, και χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, αν δεν υπήρχαν οι επιστήμονες να εφοδιάζουν τους στρατιωτικούς με όλα αυτά τα τρομακτικά όπλα του ολέθρου, δεν θα μπορούσαν καν να γίνουν πόλεμοι. Κάτι είχαμε πει τότε ακροθυγώς. Για να το δούμε σήμερα λεπτομερώς και όχι ακροθυγώς. Φεύγοντας οι Γερμανοί λοιπόν, γιατί μιλάμε για τους Γερμανούς, μην το ξεχνάμε. Μην το ξεχνάμε και θα δούμε τώρα πάλι για άλλη μια φορά ποιοι μας κουνάν το δάχτυλο. Φεύγοντας οι Γερμανοί λοιπόν, μετά από μέρες, από καιρό, από μέρες, βρίσκουν τα παιδάκια στη Θεσσαλονίκη κυρίως, σκοτωμένα με φρικτό τρόπο, από εδώ και από εκεί στην πόλη. Στην αρχή βέβαια οι αρχές απόρρισαν, εννοείται απόρρισαν. Όταν όμως μια-δυο έγινε αυτό το πράγμα, εννοείται, παραγγέλθηκαν ιατροδικαστικές εξετάσεις. Τι και πώς σκοτώνονται αυτά τα παιδιά, πώς κομματιάζονται αυτά τα παιδιά μες στην πόλη, μες στη Θεσσαλονίκη. Δείτε τώρα το πρωτότυπο μια τέτοια ιατροδικαστικής εκθέσεως. Θυμηθείτε το μάλλον για να καταλάβετε πολλά πράγματα. Η έκθεση είναι αυτή που βλέπετε. Εδώ είναι από μακριά. Θα σας τη διαβάσω. Ας την κρατήσουμε εκεί όσο μπορείτε από εκεί και το υπόλοιπο από εδώ. Ας το κρατήσουμε λίγο. Η ιατροδικαστική έκθεση. Ο υπογεγραμμένος ιατρός Βασίλειος Καργόπουλος, βοηθός εν το εργαστηρίο της ιατροδικαστικής και τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατοικών εντάφθα, οδός άρε κτλ., έχουν δώσει εφάπαξ των όρκων κτλ. Κτλ. Συνεπία της υπαριθμών τάδε εγγράφου παραγγελίας του τμήματος της τάδε περιοχής, ληφθήσεις παρεμού αυθημερών και εχούσεις ούτω. Παρακαλούμε να ορίσετε έναν γιατρό της υπηρεσίας σας για να πάει στο δημοτικό νοσοκομείο. Μάλλον ας το πάρουμε, γιατί βλέπω καθόλου δεν φαίνεται από εκεί. Μην τυρανιέστε και από εκεί. Ακούστε το από εδώ. Λοιπόν, στέλνει η αστυνομία μια παραγγελία στο πανεπιστήμιο. Παρακαλούμε να ορίσετε έναν γιατρό της υπηρεσίας σας για να πάει στο δημοτικό νοσοκομείο στο νεκροτομείο του οποίου υπάρχει το πτώμα της Φωτεινής Παπαδοπούλου, στο οποίο να κάνει νεκροψία και να κάνει έκθεση για τα αίτια του θανάτου της κλπ. Που συνέβη στις 2.11 του 1944. Η έκθεση χρειάζεται προκειμένου να δοθεί σχετική βεβαίωση στους συγγενείς της πεθαμένης. Ο διοικητής υπογραφή. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτή είναι η παραγγελία. Η έκθεση τώρα του γιατρού, του ιατροδικαστού. Επελήφθη της εκτελέσεως αυτής μεταβάς την 10η και 30 π.μ. Σημβρινήν εις το νεκροτομείο του εντάφθα δημοτικού νοσοκομείου ένθα μη υπεδείχθη υπό του νοσοκόμου της υπηρεσίας το εν τη εντολή αναφερόμενο πτώμα της Φωτεινής Παπαδοπούλου του Ευαγγέλου ετών 4 εκ Θεσσαλονίκης. Αυτή, ακούστε τώρα από εδώ και πέρα, όσοι δεν το είχατε ακούσει όταν λέγαμε για την επιστήμη, αυτή εφωνεύθη εξ εκρήξεως μικρού παιχνιδίου κούκλας σχήματος αεροπλάνου εξελαστικού εγκαταληφθέντος παρά των υποχωρησάντων γερμανών επιδρομέων. Νεκροψία. Το πτώμα κείται επί της νεκροτομικής τραπέζης εις θέση υπτίαν και ενδεδειμένων. Μετά την απέκδυση αυτού ευρισκόμεθα προπαιδίσκης ηλικίας 4 έως 5 ετών. Πτωματική ακαψία έντονος. Πτωματικές υποστάσεις ελάχιστες. Μην σας εξηγώ τώρα τι είναι όλα αυτά, είναι ιατροδικαστικά. Πτωματικές υποστάσεις ελάχιστες. Ελαφρά θόλωση των κερατοειδών. Επί του πτώματος ευρέθησαν τα εξής τραύματα. Πρώτον, πολλαπλά τραύματα χειρών, ιδίως παλαμών, ανομάλως επινεχθέντα,
διακανονίστων μικρών βλημάτων εκραγήσεις εκρηκτικής ύλης. Δεύτερον, πολλαπλά παρόμοια με τα ανωτέρω τραύματα κατά το πρόσωπον. Τρίτον, τραύμα τυφλών ανώμαλων διαμέτρου 2 εκατοστών κείμενων κατά τη μεσότητα του στέρνου. Το τραύμα τούτο επινέχθη υπό μεγαλυτέρου βλήματος της εκραγήσεις εκρηκτικής ύλης. Ρήπος πέριξ του τραύματος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δηλαδή πυρίτιδα που υπάρχει όταν είναι σφαίρα. Ουδένετερον τραύμα ανεβρέθη. Συμπέρασμα. Επί του πτώματος ανεβρέθησαν, για δείτε σας παρακαλώ τώρα, εκεί φαίνεται νομίζω, εκεί που είναι η αγγύλη, αριστερά η αγγύλη, δείτε το κείμενο. Λοιπόν, συμπέρασμα. Επί του πτώματος ανεβρέθησαν πολλαπλά τραύματα διαβλημάτων εκραγήσεις εκρηκτικής ύλης, κατά τα σχήρας και το πρόσωπο, εν δε μεγαλύτερων τυφλών κατά τη μεσότητα του στέρνου, άπαντα επινεχθέντα εξεκρήξεως κούκλας σχήματος αεροπλάνου, παρένθεση, παιδικών παιγνίδιων, ή της περιείχε εντός αυτής εκρηκτική ύλη και εγκαταλείφθη σκοπίμως από τον εγκαταλείψατα την Θεσσαλονίκη ύπουλων Γερμανών επιδρομέα. Εκ τούτων επήλθαν ο θάνατος, ιδίως εκ της δια του τραύματος της μεσότητος του στέρνου προκληθήσεις εσωτερικής αιμορραγίας. Συμπέρασμα. Εκ των ανωτέρων συνάγουμεν τα εξής, ότι η Φωτεινή Παπαδοπούλου φέρει πολλαπλά τραύματα κατά το πρόσωπο, χείρα, παλάμας και εν τυφλών κατά την μεσότητα του στέρνου. Δεύτερον, άπαντα επινέχθησαν εξ ακανονίστων βλημάτων εκραγήσεις εκρηκτικής ύλης. Και τρίτον, ο θάνατος οφείλεται εις την εκ των τραυμάτων και κυρίως του ευρισκομένου κατά την μεσότητα του στέρνου επελθούσαν εσωτερικήν αιμορραγίαν. Κυρίες και κύριοι, είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα χαρακτηρίσει. Οι Γερμανοί φεύγοντας πέταξαν στους δρόμους κούκλες και σοκολάτες, παιχνίδια και σοκολάτες, που ήταν βόμβες. Όρμηξαν τα παιδιά τα πεινασμένα στα παιχνίδια και από εδώ και από εκεί και στις σοκολάτες και ένα σώρο από εδώ αυτά σκοτώθηκαν. Πείτε μου εσείς, τι λέξη να πει κανείς γι' αυτό. Να πει κτηνοδία, τα κτήνια δική. Να πει θηριωδία, δεν ακούστηκε κανένα θηρίο στη ζούγκλα να κάνει τέτοιο πράγμα. Το κάναν οι Γερμανοί. Και να τονίσουμε εδώ κάτι. Και να τονίσουμε κάτι. Για να υπάρχουν βόμβες οι οποίες είναι παιχνίδια, κούκλες και αεροπλανάκια και σοκολάτες και το ένα και το άλλο, αυτές οι βόμβες δεν είναι ιδιοκατασκευή, όπως λέμε. Καταλαβαίνετε τι θα πει αυτό. Ιδιοκατασκευή θα πει να το πιασε ένας και να το έκανε μόνος του. Ένας τρελός στρατιώτης, ένας παλαβός, ένας σαδιστής. Οι κούκλες οι οποίες μοιράστηκαν και πετάχτηκαν κατά αυτόν τον τρόπο γίναν προφανέστατα σε εργοστάσιο. Γίναν από τεχνικούς, προφανώς. Γίναν από επιστήμονες, Γερμανούς. Στάλθηκαν σε κάποια κυβότια ως πολεμικό υλικό στο γερμανικό στρατό στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν, μπορεί κανείς να υποθέσει, ότι η θηριωδία αυτή ήταν εν πλήρη γνώση της γερμανικής διοίκησης. Της γερμανικής διοίκησης. Ναι ή όχι. Εδώ λοιπόν να δείτε και ένα άλλο. Αυτό το σύστημα το εφάρμοσαν αργότερα, 20 χρόνια αργότερα, οι Αμερικανοί στο Βιετνάμ με τα παιχνίδια που πετούσαν από τα αεροπλάνα στα παιδάκια. Αλλά οι Αμερικανοί, τουλάχιστον σε αυτό το πράγμα, ήρθαν δεύτεροι. Η πρώτη ήταν οι Γερμανοί. Και μια που μιλάμε για Θεσσαλονίκη και ποιοι ξέραν και ποιοι δεν ξέραν στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε κάνα δύο πραγματάκια ακόμα. Μια νήξη αυτού που θα πούμε τώρα είχαμε κάνει πολύ παλιά. Ας τα πούμε τώρα και η Αυστρία προμηνών με οι ταμότατες δηλώσεις κατά των Ελλήνων εστράφει συνολικώς
καθημών. Αυτά που θα πούμε τώρα δεν είναι εκδίκηση. Ότι μπορεί κανείς να εκδικηθεί κανέναν, ούτε. Είναι υπενθύμηση. Δεν είναι εκδίκηση, αλλά είναι υπενθύμηση. Το να θυμίσουμε λοιπόν κάτι από την ιστορία της Θεσσαλονίκης σε συνάρτηση με την Αυστρία, δεν είναι κακό, φαντάζομαι. Ιστορία είναι. Καθένας ας την ερμηνεύσει και ας το πάρει όπως θέλει. Όταν. Και πριν πούμε για τη Θεσσαλονίκη, πάνω στο θέμα της συλλογικής ευθύνης, αυτό που διαπραγματευόμαστε τώρα. Όταν οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί μπήκανε στη Γερμανία, φτάσαν πλέον, περάσαν τα ποτάμια, περάσανε το Ρήνο, τον Όντερ και τα λοιπά, φτάσαν τέλος πάντων και συναντήθηκαν οι στρατιές και τέτοια και ανοίξαν τα στρατόπεδα, βρήκαν μέσα αυτά που ξέρετε. Τους όρθιους σκελετούς, τους ζωντανούς σκελετούς. Τα ξέρετε, τα είδατε, τα είδαμε χιλιάδες χιλιάδων φορές τα ντοκιμαντέρ από εδώ και από εκεί. Τι κάνανε οι Αμερικανοί? Δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος. Σαν γεγονός, σαν πράξη σας το λέω. Τι κάνανε οι Αμερικανοί? Όταν βρήκαν τα πτώματα αυτά, τα ζωντανά, τους κρατουμένους, όχι μόνο Εβραίους, γιατί τους Εβραίους τους στέλναν στα κρεματόρια. Όσους έζησαν Εβραίους, Έλληνες, ό,τι βρήκαν εκεί μέσα, κρατουμένους. Νεκρούς, ζωντανούς, τους αράδιασαν σε κάποιες μεριές. Και τι κάνανε? Από τις κοντινότερες πόλεις υποχρέωσαν τους κατοίκους να έρθουν να δουν, τους Γερμανούς τώρα, να έρθουν να δουν τι γινόταν δίπλα τους. Γιατί όλοι, μα όλοι, είπανε, δεν ξέραμε. Εγώ δεν μπορώ να σας πω ξέρανε ή δεν ξέραν, δεν ξέραμε. Και το δεν ξέραμε το είπαν και κάτοικοι χωριών και περιοχών στις οποίες δίπλα λειτουργούσαν τα κρεματόρια. Είπαν, δεν ξέραμε. Οι Αμερικανοί λοιπόν κάνανε αυτό το σύστημα που θα δείτε εκεί. Εδώ βλέπετε, κοιτάξτε τον τρόμο, την έκπληξη που πιθανότατα είναι γνήσια, πιθανότατα. Των δύο κοριτσιών μπροστά που τους δείχνει και καλύτερα η εικόνα αυτή, η φωτογραφία. Ίσως και άλλοι να είναι έκπληκτοι. Τα κορίτσια αυτά τα μπροστινά φαίνονται πολύ πιο καθαρά στην αυτή να πούμε. Για κοιτάξτε εκεί πέρα. Όταν πέρασαν ολόκληρη την πόλη να δει τα κατορθώματα των συμπατριωτών τους στα στρατόπεδα αυτά. Εν πάση περιπτώσει τώρα είπαμε θα δούμε αν προλάβουμε στη συνέχεια τι ξέραν και τι δεν ξέραν οι Γερμανοί. Για να δούμε όμως τώρα κάτι άλλο, αυτό που σας έλεγα πριν. Όπως ξέρετε και θα δούμε σε συνάρτηση με κάτι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί αφορά και την πόλη μας. Βεβαίως θα μου πείτε ενδιαφέρον αφορά την πόλη μας σε μια εκπομπή που τέλος πάντων ακούγεται σε όλη την Ελλάδα και σε όλη τη μετεδορυφορική όπου υπάρχουν Έλληνες. Ναι, μην το πάρετε δηλαδή και ανάποδο ότι μιλάμε μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά εγκλήματα τα οποία γίναν σε οποιοδήποτε μέρος της γης, είτε στη Θεσσαλονίκη, στα Καλάβρητα, στην Αθήνα, στα Κερδίλια, από εδώ από εκεί ή της Ελλάδος, ακριβώς δείχνουν αυτό που θέλουμε να δείξουμε. Εντελώς δηλαδή, δεν το λέω κάνοντας κατάχρηση αυτής της Θεσσαλονίκης. Αλλά και η Θεσσαλονίκη είναι μια ταλαιπωρημένη περιοχή των χρόνων εκείνων. Θα θυμάστε λοιπόν με τα βαΐων και κλάδων ότι ανηγορεύθη κάποτε προετών σε Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή στον υπαριθμό ένα διπλωμάτη ίσως του κόσμου, τυπικά, ο Κουρτ Βαλτχάιμ. Αυτόν θα τον θυμάστε. Ο οποίος Κουρτ Βαλτχάιμ, μετά από την θητεία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, εγένετο και καγκελάριος της Αυστρίας. Ανώτατη διπλωματική θέση μία, ανώτατη πολιτική θέση άλλη. Και θα μου πείτε ποιος είναι ο Κουρτ Βαλτχάιμ και γιατί είναι κακό που έγινε Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και πρόεδρος, καγκελάριος λέγεται και εκεί επίσης, της Αυστρίας. Κανένα κακό, κανένα από μόνο του. Και μάλιστα ο Κουρτ Βαλτχάιμ, όντας καγκελάριος, κάνα δύο φορές επ' ευκαιρία των γνωστών επαιτίων του ολοκαυτώματος κτλ. Ετοίμησε υπό την ανώτατη αυτή ιδιότητα και τους Εβραίους με την έννοια της παρουσίας τους στη συναγωγή, την Εβραϊκή Συναγωγή της Βιέννης. Δείτε να δούμε λίγο. Εδώ τον βλέπετε και με το χαρακτηριστικό αυτό. Εδώ είναι βέβαια με τη σύζυγό του ως καγκελάριος της Αυστρίας και με το που φόρησε και το εισένδειξη ίσως ταύτιση, συμπαράσταση με τα θύματα του ολοκαυτώματος. Φόρεσε και το γνωστό αυτό. Δεν ξέρω και πώς το λένε τώρα. Ας το πω εγώ, σκουφάκι αυτό το εβραϊκό. Και εδώ με κατάνοιξη και με αυτή να πούμε.
παρακολουθεί την τελετή αυτή για τους θανόντες Εβραίους. Μπορούμε να πάρουμε την εικόνα. Με του πολύ όμως. Με του πολύ. Αποκαλύπτεται ότι ο κύριος Βαλτχάιμ, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και νυν, όχι για σήμερα, νυν για λίγα χρόνια πριν, και νυν καγκελάριος της Αυστρίας, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν αξιωματικός του Γερμανικού στρατού σε μια μονάδα των SS, μια σκληρή μονάδα, λοχαγός των SS, στην έδρα, στο γραφείο τέλος πάντων, όχι μες στη Θεσσαλονίκη, στην έδρα ενός χωριού της, ενός δήμου εδώ πέρα τώρα της Θεσσαλονίκης, του Πανοράματος, το οποίο δεν λεγόταν βέβαια Πανόραμα, λεγόταν Αρσακλή. Στο Αρσακλή λοιπόν, στο Αρσακλή απάνω υπήρχε μια μονάδα της Feldkommandantur, στην οποία υπήρχε και ένα τμήμα SS, στο οποίο διοικητής ήταν ο Βαλτχάιμ. Με το που γίνεται πρόεδρος της Αυστρίας, ο Βαλτχάιμ, κάποιοι στο πρόσωπο ενός ηλικιωμένου πλέον ανθρώπου ανεγνώρισαν κάποιον λοχαγό των SS της κατοχής, νεαρό λοχαγό βέβαια τότε, ο οποίος ευαρύνετο με πολλά και διάφορα. Με πολλά και διάφορα. Και όταν λέμε λοχαγός των SS ευαρύνετο με πολλά και διάφορα, καταλαβαίνετε, δεν εννοούμε ότι έβρισε κάποιον ή του δώσε κανένα μπάτσο. Καταλαβαίνετε τι είναι τα πολλά και διάφορα για τα SS. Αρχίζει μια έρευνα και μάλιστα κάποιος καλαμαριώτης, Ηρακλής Λαμπρόπουλος, εδώ στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, θυμήθηκε ότι στην κατοχή ο πατέρας του, μάλιστα ο πατέρας του ήταν παλιός δικηγόρος, αυτός ο Ηρακλής Λαμπρόπουλος ήταν ναυτικός, αλλά ο μπαμπάς του ήταν δικηγόρος. Θυμήθηκε τι? Ότι είχε ο μπαμπάς του μια μεγάλη συλλογή αρχαίων, την οποία κατήχε νομίμως, δηλωμένη κτλ. Και επειδή ήταν νόμιμη και δηλωμένη κτλ. Και την έδειχνε από εδώ και από εκεί, έφτασε στα αυτιά των Γερμανών, οι οποίοι ήταν και αρχαιολάτρες. Δεν το λέω ειρωνικά, κάποιοι ήταν πράγματα αρχαιολάτρες, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα δεν είναι αυτό το θέμα, να ξεχωρίσουμε. Και θυμήθηκε αυτός ο Ηρακλής Λαμπρόπουλος ότι κατά τη διάρκεια της κατοχής, 2-3 αξιωματικοί, ανώτατοι, αυτοί πλέον της Feldkommandantur, συνοδευόμενοι από ένα νεαρό λοχαγό, ο οποίος λίγο πολύ μιλούσε τα ελληνικά, σαν διερμηνέα δηλαδή, πήγαν στο σπίτι του και να δουν δήθεν τη συλλογή. Και αφού την είδαν τη συλλογή, η επικεφαλής αξιωματική, διά του διερμηνέως αυτού του νεαρού λοχαγού, απίτησαν από τον πατέρα του. Το παιδί αυτό ήταν 10 χρονών. Τώρα βέβαια δεν είναι 10, ήταν μεγάλος, αλλά ήταν 10 χρονών παιδί. Και θυμάται ότι απίτησαν από τον πατέρα του ότι θέλουμε αυτό και αυτό και αυτό, 3-4 κομμάτια, τα ωραιότερα και σπανιότερα της συλλογής. Ο πατέρας πήγε να αρνηθεί. Ο αξιωματικός επέμενε, λέει, είναι διαταγή, ξέρω εγώ τι. Όπως ήταν εύλογο και φυσικό, φοβήθηκε ο άνθρωπος και για το παιδί. Και πάει και τα έδωσε αυτά. Να δούμε, και για αρπαγή αρχαίων κατηγορεί του Βαλτχάιμ. Αυτός λοιπόν ο Ηρακλής, ο Λαμπρόπουλος, κάποια στιγμή, βλέποντας τις εφημερίδες και τα λοιπά, γνώρισε, ας πάρουμε την εικόνα, γνώρισε ότι ο νεαρός υπολοχαγός που τους έκλεψε και αυτός ό,τι πήραν από εκείνο το σπίτι, ήταν ο νυν καγκελάριος της Αυστρίας. Και αρχινάει, βέβαια, αρχίζει το πανηγύρι των αντιστρόφων που λέξες, άμα, ξέρετε, άμα ξυλωθεί μια αυτή των αποκαλύψεων, αυτό είναι και λίγο σαν το πουλόβερ που λέει και η παροιμία, άμα ξυλωθεί ένας πόντος, θα πάρει μπάλα όλη την ιστορία πίσω. Ξεκινάει λοιπόν μια έρευνα, στην οποία πια αρχίζουν να φαίνονται και άλλα κατορθώματα του καγκελαρίου της Αυστρίας. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, ο οποίος ουδέποτε είπε, διότι η πρώτη κατηγορία ήταν, μα ποτέ δεν είπες ότι ήσουν στα SS, ήσουν σε τέτοια μονάδα. Ίσως έσφαλα, αποσιωπώντας το παρελθόν. Εμένα προσωπικώς μου αρέσει και το ίσως, δηλαδή να είσαι στα SS
και να του θεωρήσεις αμεληταίο να του πεις ότι ήμουνα σε τέτοια μονάδα. Ίσως έσφαλα. Όταν άρχισαν οι αποκαλύψεις, η επόμενη στάση, μάλλον θέση, συγγνώμη, η επόμενη θέση του καγκελαρίου της Αυστρίας ήτανε, ναι, ήμουνα σε αυτή τη μονάδα, στο Αρσακλή της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδος, ας το πει ο ίδιος, αλλά δεν νιώθω ένοχος. Δεν νιώθει ένοχος. Διότι δεν ήμουνα ένοχος, γιατί δεν συμμετείχα σε σχεδιασμούς, πώς το λένε, εξορίας των Εβραίων, σε σχεδιασμούς εκτελέσεως αμάχων, δεν. Όποιος ήταν στα ΕΣΕΣ, σε μονάδες τέτοιες, δεν ήταν υποχρεωτικά και εγκληματίας, ούτε σχεδιαστής τέτοιων πραγμάτων. Εμνά που με του πολύ εμφανίζεται στον διεθνή τύπο η φωτογραφία αυτή που θα δείτε τώρα εσείς, όπου, εδώ είναι στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, το 1943, όπου είναι η ανώτατη αρχηγή του γερμανικού στρατού στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, δύο από αυτούς είναι αρμόδιοι για την νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά ας αφήσουμε τους υπολείπους, τους ένας και τους δύο και τους τρεις, και τα επιτελεία τους, δηλαδή το πρώτο χέρι, ο πρώτος συνεργάτης τους, του καθενός, σε αυτή τη φωτογραφία. Και βλέπετε με το κόκκινο το τόξο, τον Κουρτ Βαλτχάιμ. Το 1943, τον καγκελάριο της Αυστρίας, πολύ αργότερα, 40 χρόνια αργότερα. Παρά την αιμονή του Βαλτχάιμ, ότι εγώ δεν έφταξα και δεν έφταξα, αποδεικνύεται, για δείτε τι αποδεικνύεται, έναν Έλληνα και 7 Βρετανούς έφαγε ο Βαλτχάιμ. Και βεβαίως, και μόνο από τα εισαγωγικά του έφαγε, καταλαβαίνετε τι εννοεί τους έφαγε, και πραγματικώς αυτό που καταλαβαίνετε έγινε, ότι αφού πέρασαν από ανάκριση πρώτα οι 7, να μην πούμε τώρα όλη την ιστορία, και όταν λέμε ανάκριση από την Γκεστάπο και από το ΑΕΣΕΣ, εσείς τη λέξη ανάκριση μεταφράστε την όπως θέλετε. Πέρασαν από ανάκριση αυτή και το τελικό πράσινο φως για την εκτέλεση αυτών των ανθρώπων το έδωσε η μονάδα ΕΣΕΣ του Αρσακλή, με υπογραφή του Κουρτ Βαλτχάιμ. Απίστευτο, του καγκελαρίου της Αυστρίας, δείτε το. Στο απόσπασμα, με υπογραφή του Βαλτχάιμ. Όταν λοιπόν φτάσανε στο απόσπασμα με υπογραφή του Βαλτχάιμ, τότε οι ερευνώντες το παρελθόν τέτοιου είδους προσωπικότητων υποψιάστηκαν ότι δεν μπορεί μια φορά μόνο, καταρχάς για να δώσει τέτοια εντολή ο Βαλτχάιμ, πάνε να πει ότι είχε τέτοιο δικαίωμα φυσικά, τέτοια αρμοδιότητα μάλλον. Αφού είχε τέτοια αρμοδιότητα, η επόμενη λογική σκέψη είναι θα στείλει και άλλους στο απόσπασμα, εχμαλώτους, παρτιζάνους, αντιστασιακούς, ομήρους. Αρχίζει μια ενδελεχέστερη έρευνα και ανακαλύπτεται διαταγή του Βαλτχάιμ στη Θεσσαλονίκη με το ακόλουθο, για δείτε εκεί πέρα, να του φεκίζονται οι εχμάλωτοι παρτιζάνοι. Εδώ τον βλέπετε πλέον, για να θυμηθείτε και το πρόσωπο, ως καγκελάριο της Βιές, της Αυστρίας. Βρέθηκαν έγγραφα, παύλα διαταγές, του τότε διερμηνέα της Βέρμαχτ. Να του φεκίζονται λοιπόν οι εχμάλωτοι παρτιζάνοι. Ο Βαλτχάιμ λοιπόν βαρύνεται, ο καγκελάριος της Αυστρίας βαρύνεται με αυτά τα πράγματα και ένα σωρό άλλα, τα οποία θα πούμε, αν σας είπα, αν προλάβουμε στο αυτό των αποζημιώσεων και τα λοιπά, με τον Μαξιμιλιανό Μέρτεν, ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας. Και στην περίπτωση Βαλτχάιμ, βέβαια το εστίχησε, εννοείται, και αυτό ήταν το λιγότερο βέβαια, το εστίχησε στην πολιτική του σταδιοδρομία στην Αυστρία, αλλά αυτό ήταν το λιγότερο. Εκείνο όμως το οποίο σε αυτό το σημείο να πούμε είναι ότι ο ελληνικός λαός, και εδώ τουλάχιστον σε αυτό το παράδειγμα, σε αυτή την περίπτωση η Θεσσαλονικής, ουδέποτε, μα ουδέποτε, και σας βεβαιώνω, έχω αναδυφίσει ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρος της ιστοριογραφίας των τότε χρόνων, ουδέποτε υπάρχει παραμικρή νήξη εις βάρος των Αυστριακών γενικώς.
Ούτε διανοήθηκε ποτέ κανένας. Φαντάζομαι και εσείς που με ακούτε τώρα, που είτε κάποια από αυτά τα είχατε ακούσει παλότεροι, είτε δεν τα είχατε ακούσει, τα ακούτε τώρα. Φαντάζομαι κανένας ποτέ δεν αισθάνθηκε ότι πρέπει να αντιπαθήσει, να μισήσει, να αμεμφθεί τους Αυστριακούς εν συνόλου. Κανένας δεν σκέφτηκε ποτέ, λοιπόν, να εφαρμόσει το σύστημα της συλλογικής ευθύνης. Αυτό είναι ο Βαλτχάιν. Να σας διαβάσω τώρα κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά έτσι. Γι' αυτό σας λέω, πολλές φορές η καθημερινότητα είναι πολύ πολύ σημαντική και αυτή, πέραν από την ιστοριογραφία. Διάβαζα λοιπόν μια μέρα ένα βιβλίο και επειδή όπως παγίως κάνουμε ό,τι παίρνουμε από κάπου αυτούσιο, πρέπει να λέμε από που το παίρνουμε, του κυρίου Αντώνη Λιγούρα. Είναι βιβλίο για την παλιά Θεσσαλονίκη, το οποίο κατά το μεγαλύτερο μέρος του είναι, πώς να πούμε, ευχάριστο, γιατί μιλάει για τα παλιά, τα οποία συνήθως είναι καλά. Ένα κομματάκι του όμως, όχι ότι δεν είναι ευχάριστο με την έννοια ίσως, ένα κομματάκι του πάντως αναφέρεται στην κατοχή. Θα το διαβάσουμε όπως το γράφει. Λοιπόν, ήταν μικρός ο συγγραφέας, παιδάκι μικρό βέβαια στην κατοχή. Θυμάμαι, ήταν άνοιξη στα 1943. Κατοχή. Παιδάκι τότε, στην τρίτη δημοτικού, μοιραζόμουν με τους συμμαθητές μου τις μαύρες μέρες της πείνας, της εξαθλίωσης, του φόβου και του θανάτου. Δύσκολες ώρες, παγερές ημέρες, με τον φόβο του θανάτου φωλιασμένο στην ψυχή. Ξημέρωνε η μέρα και δεν ήξερες τι θα σου φανερώσει. Νύχτωνε και δεν ήξερες τι θα σου συμβεί. Μικροί μεγάλοι ζούσαμε τους ίδιους κινδύνους. Ο πόλεμος ήταν ίδιος για όλους, αλλά και η ψυχή όμοια σε όλους. Μέσα στα μαραμένα από την πείνα, την εξαθλίωση και την αρρώστια κορμιά, φόλιαζε η ίδια καρδιά, η ελληνική, γεμάτη πόθο για την ελευθερία. Οι καρδιές τότε, όλες οι καρδιές, χτυπούσαν στον ίδιο ρυθμό, στο ρυθμό της λευτεριάς. Ένα πρωινό λοιπόν, στα 1943, Απρίλης ή Μάης, δεν θυμάμαι καλά, δεν κάναμε μάθημα. Μας πήγαν περίπατο κάπου στη Χαριλάου. Τότε η περιοχή αυτή ήταν γεμάτη αλάνες. Τα σπίτια χαμηλά, ρωσικά τα λέγαμε, με αυλές, με δέντρα, οι δρόμοι χωματεροί. Σε πολύ λίγα σημεία οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης τότε ήταν ασφαλτοστρωμένοι. Ανάμεσα στην Πηλαία, την Καπουτσίδα όπως την ξέραμε, και του Χαριλάου, τα σπίτια αραιά με πολλά δέντρα στις αυλές. Ο δρόμος που οδηγούσε στο πανόραμα Αρσακλή, ο δρόμος που οδηγούσε στο πανόραμα Αρσακλή το ξέραμε, που σας έλεγα προηγουμένως, το Αρσακλή. Αρσακλή το ξέραμε, στενός, περνούσε ανάμεσα από περιβόλια. Κάπου εκεί, στο δρόμο προς το Αρσακλή, όπου τώρα το σούπερ μάρκετ Μασούτη, υπήρχε μια μεγάλη αλάνα, χορταριασμένη, κατάλληλη για ημερήσια εκδρομή. Συντεταγμένη και τραγουδώντας τα μαθητικά μας τραγούδια, που όλα μιλούσαν για ελευθεριά και πατρίδα, φτάσαμε στην αλάνα και εκεί χωριστήκαμε σε ομάδες. Άλλοι έπαιζαν ποδόσφαιρο με μια αυτοσχέδια πάνινη μπάλα, άλλοι κυνηγητό, μπίκο, τσιλίκι και άλλα παιχνίδια άγνωστα στα σημερινά παιδιά. Άλλοι τρέχανε, άλλοι τραγουδούσαν. Καμιά κουσαριά παιδιά είχαμε μαζευτεί γύρω από τη δασκάλα μας, την Δεσποινίδα Εριέτα, και τραγουδούσαμε τα Ρόδα, τα Τριαντάφυλλα και το Είδα τη νίκη τη μεγάλη, τη νίκη την παντοτινή. Και άλλα γνωστά τραγούδια που ακούγανα πολύ τις μέρες εκείνες. Ξαφνικά. Και από εδώ και πέρα προσέξτε το τώρα και να το συνδέσουμε με όσα λέμε τόση ώρα. Ξαφνικά, μέσα στην αλάνα, έκανε την εμφάνισή του ένα μικρό γερμανικό αυτοκίνητο ανοιχτό, που έμεινε στην ιστορία με το όνομα Ρόμελ. Ο τύπος του αυτοκίνητου, λέγανε αυτός. Κατέβαινε από το χωριό Αρσακλή. Σταμάτησε μπροστά μας. Μέσα στο Ρόμελ καθόντουσαν ένας ξερακιανός γερμανός αξιωματικός και μια κυρία πολύ όμορφη, πολύ κομψά ντυμένη. Ήρθαν κοντά μας χαμογελαστοί. Παγώσαμε όλα τα παιδιά. Σταματήσαμε το τραγούδι. Μια βουβαμάρα παγερή απλώθηκε γύρω. Η ξαφνική εμφάνιση ενός γερμανού αξιωματικού δεν ήταν μικρό πράγμα. Ζαρώσαμε. Η δασκάλα μας αποσβολωμένη κοιτούσε τους αναπάντεχους επισκέπτες γεμάτη ανησυχία. Γεμάτη αμηχανία. Η κομψή κυρία πλησίασε χαμογελαστή τη δασκάλα μας και πολύ ευγενικά, σε άπτεστα ελληνικά, προφανώς ήταν Ελληνίδα, της είπε: «Ο κύριος υπολοχαγός άκουσε τα παιδάκια που τραγουδούσαν και συγκινήθηκε. Μήπως θα ήθελαν τα παιδιά να του χαρίσουν ένα τραγούδι τους?» Τάχασε η δασκάλα μας. Κοκκίνησε. Δεν ήξερε τι να πει. Αμήχανη γύρισε το βλέμμα της, μια στον γερμανό αξιωματικό που μας κοιτούσε χαμογελαστός, μια σε εμάς.
χαμογέλασε μηχανικά και είπε μουδιασμένα: «Ευχαρίστως». Και μας έκανε νόημα να πυκνώσουμε. «Ποιο τραγούδι επιθυμεί ο κύριος υπολοχαγός?» ρώτησε ευγενικά. «Μα αυτό που λέγατε πριν από λίγο», απήντησε η κυρία. Μόλις είχαμε τραγουδήσει το γνωστό μαθητικό εμβατήριο, όλα τα χέρια συψωθούν ανδριωμένα. Ήταν από τα τραγούδια που ακουγόταν πολύ την εποχή εκείνη. Αρχίσαμε λοιπόν όσο πιο καλύφωνα μπορούσαμε να τραγουδάμε. «Όλα τα χέρια συψωθούν αντριωμένα, που έχουν τα σίδερα συντρίψει τα βαριά, να στήσουν τρόπαια λαμπρά στο 21, να θρονιαστεί η Ελληνοπούλα ηλευτεριά». Δεν θυμάμαι τους υπόλοιπους στίχους. Έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε. Ο Γερμανός και η κυρία μας κοιτούσαν χαμογελαστοί και έδειχναν ικανοποιημένοι. Κάθε τόσο κάτι του ψιθύριζε η κυρία. Ασφαλώς θα του εξηγούσε τα λόγια του τραγουδιού. Όταν τελειώσαμε την τελευταία στροφή του τραγουδιού, οι πρωινοί μας επισκέπτες χτύπησαν παλαμάκια. Μας χειροκρότησαν ευγενικά. Ύστερα η κομψή κυρία πλησίασε τη δασκάλα μας και πολύ ευγενικά την παρεκάλεσε: «Θα ήθελαν τα παιδιά να πούνε ένα ακόμα τραγούδι». Δεν πρόλαβε η δασκάλα μας να πει το τυπικό «ευχαρίστως» και ακούστηκαν οι φωνές μας: «Ναι, ναι, ναι». Εν τω μεταξύ, βλέποντας τα άλλα παιδιά τον Γερμανό αξιωματικό, πλησίασαν και πύκνωσαν τη χοροδία μας. Ήρθαν και οι δάσκαλοι και στάθηκαν στο πλάι μας. Η ξαφνική εμφάνιση του Γερμανού αξιωματικού τους είχε βάλει σε σκέψεις. Ήταν κάτι που δεν το περίμεναν. Χίλιες πικρές σκέψεις πέρασαν αστραπιά από το μυαλό τους. Οι μέρες ήταν επικίνδυνες. Ησύχασαν όμως όταν διεπίστωσαν ότι η παρουσία του Γερμανού αξιωματικού δεν περιείχε κανένα κίνδυνο από τους συνηθισμένους σε ώρες πολέμου. Η δασκάλα μας ψιθύρισε τον τόνο, μας συντόνισε και με παλόμενη από ενθουσιασμό φωνή αρχίσαμε το τραγούδι. «Εδώ στο ελληνικό το χώμα, το στοιχειωμένο και ιερό, που το ίδιο χώμα μένει ακόμα από τον αρχαίο τον καιρό, είδα τη νίκη τη μεγάλη, τη νίκη την παντοτινή, την είδα μπρος μου να προβάλλει με φορεσιά ολοφωτεινή». Η κυρία συνέχιζε να ψιθυρίζει στο αυτί του Γερμανού. Όταν τελείωσε το τραγούδι, πάλι οι πρωινοί μας επισκέπτες χειροκρότησαν ευγενικά, αποχαιρέτησαν τη δασκάλα μας και κίνησαν να μπουν στο Ρόμελ να φύγουν. Τότε δύο-τρεις μπομπυράδες της τρίτης τάξης τρέξαμε και προφτάσαμε τους επισκέπτες πριν μπουν στο αυτοκίνητό τους. Ξαφνιάστηκε ο Γερμανός αξιωματικός. Μας κοίταξε γεμάτος απορία. Κάτι θέλησε να μας ρωτήσει η κομψή κυρία, αλλά δεν την ακούσαμε. Όλοι μαζί ξεστομίσαμε, απευθυνόμενοι στο Γερμανό. «Καμαράντ, καμαράντ, θέλεις να σου πούμε ακόμα ένα τραγούδι?» Καμαράντ θα πει σύντροφε στα γερμανικά, ήταν κάτι λέξεις που τις ξέραν τότε και οι Έλληνες. «Καμαράντ, καμαράντ, θέλεις να σου πούμε ακόμα ένα τραγούδι?» Γύρισε και κοίταξε την κυρία. Κάτι της είπε γερμανικά. Ήταν ολοφάνερη η απορία του. Εκείνη του εξήγησε την πρότασή μας. Χαμογέλασε. Κατέβασε το πόδι του από το μαρσιφιέ του αυτοκινήτου. Μας κοίταξε έναν έναν. Φαινόταν συγκινημένος. Δεν ήταν ιδιαίτερα όμορφος. Ψηλός και ξεραγενός, σου έδινε διαφορετική εντύπωση από τους άλλους Γερμανούς αξιωματικούς. Κάποια αρχοντιά ακτινοβολούσε το βλέμμα του. Ίσως και πόνο και νοσταλγία. Ποιος ξέρει που να γυρνούσε εκείνη τη στιγμή ο νους του. Ίσως σε κάποιο δημοτικό σχολείο της Γερμανίας. Δεν έμοιαζε με τους άλλους Γερμανούς που περνούσαν δίπλα σου αγέροχοι, σφιγμένοι στις στολές τους, σκορπώντας φόβο και τρόμο. Χαμογέλασε πάλι. Κάτι είπε στην κυρία γερμανικά και ύστερα γυρνώντας σε εμάς είπε με σπασμένα ελληνικά: «Ναι, ναι». Με αλλαλαγμούς γυρίσαμε εκεί που ήταν τώρα πια συγκεντρωμένο όλο το σχολείο. Το ζεύγος των επισκεπτών μας πλησίασε και στάθηκε κοντά μας. Και τότε, σαν μια μαγική δύναμη να ένωσε τις φωνές μας σε μια, ακούστηκε δυνατά η γνωστή μελωδία. «Μακεδονία ξακουστεί» του Αλεξάνδρου η χώρα που έδιωξε στους Βούλγαρους και ελεύθερησε τώρα. «Είσαι και θα σε ελληνική, Ελλήνων το καμάρι, δεν θα πατήσει Βούλγαρος, εχθρός δεν θα σε πάρει». Τραγουδούσαμε με όλη τη δύναμη των πνευμών μας. Με ένα πείσμα, με μια αγριάδα, σαν κάτι να θέλαμε να πούμε στο Γερμανό αξιωματικό. Κάποιο μήνυμα να του περάσουμε. Φτάσαμε στην τελευταία στροφή του τραγουδιού και ασυναίσθητα αρχίσαμε πάλι από την αρχή. Πιο δυνατά, πιο πεισματικά. Κάποιοι κάνανε την αρχή και χτύπησαν τα πόδια σε βήμα σημειωτών. Τους ακολουθήσαμε όλοι. Τραγουδούσαμε δυνατά και βαδίζαμε επί τόπου σημειωτών. Τα πρόσωπά μας είχαν αγριέψει. Στο βλέμμα μας είχε απλωθεί μια αποφασιστικότητα πρωτόγνωρη για την ηλικία μας.
Νιώθαμε σαν να βαδίζαμε σε μάχη. Είχαμε ανοίξει διάπλατα τα μάτια μας και κοιτούσαμε κατάματα το Γερμανό αξιωματικό. Κάτι κατάλαβε αυτός. Το χαμόγελό του είχε παγώσει. Μας κοιτούσε σοβαρός. Δεν διακρίναμε στο βλέμμα του κακία. Κάτι ψιθύρισε στην κυρία που τον συνόδευε και εκείνη με τη σειρά της ρώτησε τη δασκάλα μας. «Γιατί τόσο πάθος?» «Το τραγούδι αυτό», απάντησε η δασκάλα μας, «μιλάει για τον πιο δοξασμένο βασιλιά των Ελλήνων, τον Μακεδόνα Μεγαλέξανδρο». Άκουσε την κυρία να του μεταφράζει τα λόγια της δασκάλας μας, έγνεψε καταφατικά, έκανε μια ευγενική υπόκληση προς τη δασκάλα μας, μας κούνησε το χέρι σε αποχαιρετισμό και ανέβηκε στο αυτοκίνητό του. Πριν ξεκινήσει, γύρισε, μας κοίταξε πάλι. Κάτι θέλησε να πει. Δεν του είπε. Χαμογέλασε και έφυγε. Εμείς, συνειδητοποιώντας ότι είχαμε λάβει μέρος σε μια πράξη εθνικής αντίστασης, δεν κρύβαμε τη χαρά μας. Ξεσπάσαμε σε ζητοκραυγές. Οι δάσκαλοι μας συγκινημένοι μας αγκάλιαζαν, μας φιλούσαν, φιλιόντουσαν μεταξύ τους, κλαίγανε. Καθίσαμε ως αργά το μεσημέρι στην Αλάνα. Τραγουδούσαμε πατριωτικά τραγούδια και χορεύαμε. Τάχει κάτι τέτοιο πόλεμος. Μέσα στη χειρότερη του αγριάδα έχει κάτι στιγμές ανθρωπιάς και υποτισμού. Ύστερα από ένα χρόνο και κάτι τέλειωσε ο πόλεμος. Ελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Ελευθερώθηκε η πατρίδα. Όλα σιγά σιγά βρήκαν τον κανονικό τους ρυθμό. Τα μικρά παιδιά του δημοτικού που ζήσαμε την πρωινή και ευνηδιαστική επίσκεψη εκείνου του ψηλού και ξερακιανού Γερμανού αξιωματικού. Μεγαλώσαμε. Γίναμε άντρες, γυναίκες. Μπήκαμε στα βάσανα της ζωής. Ξεχάσαμε το επεισόδιο. Καθώς περνούσαν τα χρόνια και προχωρούσαμε σε ηλικία, καινούργιες εντυπώσεις, σοβαρά γεγονότα, αλλαγές στη ζωή μας ήρθαν να ξεθοριάσουν τις εικόνες από την πριν από πολλά χρόνια συνάντησή μας με κάποιον Γερμανό αξιωματικό. Είχαμε ξεχάσει ακόμα και τα τραγούδια που λέγαμε όταν είμαστε μαθητές. Κάποτε όμως, ύστερα από πολλά χρόνια, όταν πια οι αναμνήσεις του πολέμου είχαν σχεδόν σβηστεί από τη μνήμη μας, η φιγούρα ενός ψηλού ξερακιανού κυρίου εμφανιζόταν συχνά στις οθόνες της τηλεοράσεως, στις φωτογραφίες των εφημερίδων και των περιοδικών. Κατήχε μεγάλη θέση στη διεθνή διπλωματία και ο ρόλος που διαδραμάτιζε ανάμεσα στις χώρες του πλανήτη ήταν πολύ σοβαρός. Ταξίδευε παντού, σε κάθε γωνιά της γης και παντού γινόταν δεκτός με τιμές και δόξες. Βασιλιάδες άνοιγαν τα παλάτια τους διάπλατα για να τον υποδεχθούν και αρχηγοί κρατών έσπευδαν να τον υποδεχθούν με τιμές. Και τότε η θύμηση, λάμνοντας στο παρελθόν, σκαλίζοντας με επιμονή τα περασμένα, τα πικραμένα χρόνια της εχθρικής κατοχής, μπόρεσε να αποκαλύψει την ταυτότητα του υψηλού ξερακιανού Γερμανού αξιωματικού που ένα πρωινό στην καρδιά του πολέμου ζήτησε ευγενικά από τα μικρά παιδιά ενός ελληνικού σχολείου να του τραγουδήσουν κάποια σχολικά τραγούδια. Ο ψηλός ξερακιανός διπλωμάτης δεν ήταν άλλος από τον ψηλό ξερακιανό Γερμανικό αξιωματικό και το όνομά του Κουρτ Βαλτχάιμ, Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και κατόπιν πρόεδρος της Αυστριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα, ας είναι καλά ο Αντώνης Λιγούρας, γιατί αυτό είναι ένα τελείως άγνωστο περιστατικό επεισόδιο του πολέμου. Με τον Κουρτ Βαλτχάιμ, αυτός ο οποίος έκανε τόσα και τόσα, αυτό που λέμε καμιά φορά, άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Βέβαια εντάξει θα μου πείτε, επειδή έκανε τόσα και τόσα, έπρεπε τι να κάνει, να σταματήσει με το αυτοκίνητο για να σκοτώσει τα παιδιά. Όχι βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει, έστω και έτσι, έστω και με αυτή την εκδοχή ότι σταμάτησε και τα έβαλε να τραγουδήσουν. Και τα έβαλε να... και ανέχθηκε αυτά τα τραγούδια, τα πατριωτικά, που του τα μετέφραζε η διερμηνέα του. Κάτι δείχνει και αυτό και είναι αρκετά έτσι, μια αρκετά συγκινητική ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Για να γυρίσουμε λοιπόν σε όλα αυτά τα εγκλήματα και σε όλες αυτές τις ιστορίες που λέγαμε, κάποιοι από τους εγκληματίες, κυρίως οι μεγάλοι αρχηγοί, τιμωρήθηκαν αμέσως. Η τιμωρία των εγκληματιών πολέμου διήνυσε, ας το πούμε έτσι, τρεις φάσεις. Η πρώτη ήταν η άμεση, δηλαδή ο κόσμος, η αγανάκτηση του κόσμου, χωρίς δικαστήρια, χωρίς τίποτα. Αρχής γεννουμένης από ποιον? Από τον Μουσολίνι. Ο πανίσχυρος Μουσολίνι, ο οποίος είχε και την παραλυρηματική, ας πούμε, εκδοχή του μεγαλείου. Και κοιτάξτε τι είναι ο άνθρωπος, πόσο μάταια είναι όλα αυτά. Κοιτάξτε την εικόνα αυτήν, όπου ο Μουσολίνι ομιλεί σε μια πλατεία. Αλλά τι γίνεται εδώ? Διέταξε και έφτιαξαν ένα ομοίωμα πολεμικού πλοίου. Το κομμάτι του μπροστινό του πλοίου, την πλώρη,
Τον βλέπετε πάνω εκεί με το άσπρο το κουστούμι. Μιλάει στα πλήθη πάνω από ένα ψεύτικο ομοίωμα πολεμικού πλοίου. Δηλαδή, για να καταλάβετε την παραλυρηματική, ας πούμε, επιρροή πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ας πάρουμε την εικόνα, έχοντας τη μνήμη σας την εικόνα αυτή που είδατε προηγουμένως, όταν ο λαός, ο Ιταλικός, είδε ότι ή έριξε το καθεστώς αυτό και έπεσαν στα χέρια του ο Μουσολίνη και η Κλαρέτα, η Κλάρα Πετάτσι, Κλαρέτα που την έλεγε αυτός, για κοιτάξτε την επόμενη εικόνα, χωρίς δικαστήρια, χωρίς φασαρίες, ο μεσαίος είναι ο Μουσολίνη, κρεμασμένος ανάποδα. Δεξιά είναι η Κλάρα, η Κλαρέτα, κατά των χαϊδευτικών, Πετάτσι, και από την άλλη μεριά, ένας εκ των αξιωματούχων του καθεστώτος. Αυτό ήταν το τέλος κάποιον. Ναι, είναι και φρικιαστική βέβαια η φωτογραφία, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η ιστορία. Αυτό είναι το φρικιαστικό τέλος, με την άμεση ανταπόδοση αμέσως μόλις έπεσαν τα καθεστώτα αυτά. Στη συνέχεια, για να μείνουμε τώρα και λίγο στην Ελλάδα, στη συνέχεια, κάποιοι Γερμανοί αξιωματικοί, εγκληματίες πολέμου στην Ελλάδα, πρόλαβαν και είτε συνελήφθησαν στην Ελλάδα, είτε στάλθηκαν πίσω από τους Αμερικανούς που τους πιάσανε στο Βερολίνο. Και αφού τους ανεγνώρισαν ως εγκληματίες και ποιοι είναι και που έδρασαν, τους έστειλαν στις χώρες στις οποίες είχαν δράσει αυτοί. Αυτή είναι, ας το πούμε έτσι, η δεύτερη φάση τιμωρίας των εγκληματιών πολέμου. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα δικάστηκαν, να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα, δικάστηκαν οι δύο μεγάλοι εγκληματίες, ο Μπρόγερ και ο Μίλλερ, οι οποίοι κάναν τρομακτικά εγκλήματα στην Κρήτη. Εδώ αγέροχοι προσέρχονται στο δικαστήριο στην Ελλάδα, στην Αθήνα έγινε αυτό. Στην επόμενη εικόνα, για δείτε λίγο, στην επόμενη εικόνα είναι το δικαστήριο το οποίο τους εδίκασε και τους κατεδίκασε σε θάνατο. Όπου, ας πάρουμε την εικόνα, όπου στα μεγαλύτερα δικαστήρια εγκληματιών πολέμου στην Ελλάδα, στα δύο μεγαλύτερα, βασικός μάρτυρας κατηγορίας, ξέρετε ποιος ήτανε, δεν πάει το μυαλό σας, δεν είναι μεγάλης ηλικίας και θα το καταλάβετε τώρα, αλλά δεν πάει το μυαλό σας. Βασικός μάρτυρας κατηγορίας ήταν ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης. Να πούμε και κάτι ιστορικό. Παρά το όσα του καταμαρτυρούν στο πολιτικό επίπεδο, την αποστασία, το ένα, το άλλο, το παράλληλο, αυτά δεν είναι του παρόντος τώρα. Παρά το όσα του καταμαρτυρούν, εκείνα τα χρόνια που τον πολεμούσαν και κάποιες εφημερίδες, κάποιοι από αυτές τον έβγαλε και συνεργάτη των Γερμανών και τέτοια. Αυτό ήταν λάθος και ψέμα. Ο Μητσοτάκης ήταν πολέμιος δεινός των Γερμανών στην Κρήτη, δύο φορές καταδικάστηκε σε θάνατο και την κλείτωσε την τελευταία στιγμή. Αυτό που λένε τυχερός, αυτό είναι αληθινό. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο ίδιος είναι τυχερός. Λοιπόν, καταδικάστηκε σε θάνατο και στις δίκες τις μεγάλες, βασικός μάρτυρας κατηγορίας ήταν ο Μητσοτάκης. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Η δίκη των Γερμανών στρατηγών. Αυτή είναι η καθημερινή της 23ης ενδεκάτου του 1941. Η δραματική αφήγηση ενός μάρτυρος ή το εις ομάδα εκτελεστέντων και εσώθη. Στην χθεσινή συνεδρίαση του δικαστηρίου των εγκληματιών πολέμου Γερμανών στρατηγών εσυνεχίστη η εξέταση του μάρτυρος βουλευτού Κρήτης κυρίου Μητσοτάκη. Εις διαλογική συζήτηση μάρτυρος Παύλα Μπρόγερ, ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι εκτελεστέντες για το σαμποτάζ του αεροδρομίου Καστελίου ήταν εγκληματίες. Και τέλος πάντων, εδώ είναι ο διάλογος του Μπρόγερ με τον μάρτυρα κατηγορίας, τον Μητσοτάκη, που πολεμάει να πείσει τον μάρτυρα να αντιλέξει ο κατηγορούμενος, όπως είχε κάθε δικαίωμα βέβαια να αμυνθεί στις κατηγορίες, ότι αυτούς που σκοτώναμε εμείς ήταν εγκληματίες. Γιατί κάναν σαμποτάζ του Καστέλη, κάναν σαμποτάζ στην Κάνδανο, κάναν από εδώ, κάναν από εκεί. Και ο Μητσοτάκης, ο γνωστός Μητσοτάκης εννοείται, ως μάρτυρας κατηγορίας, συνετέλεσε τα μέγιστα να οδηγηθούν στο απόσπασμα και να εκτελεστούν στην Ελλάδα οι μεγάλοι αυτοί στρατηγοί, ο Μπρόγερ και ο Μίλλερ. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Εδώ ο στρατηγός Μπρόγερ διαβάζει την απολογία του, εννοείται με την αυτή, ο διπλανός ο νεαρός,
Ο στρατιώτης είναι προφανώς γερμανομαθής, Έλληνας βέβαια, και προφανώς εκτελεί αυτό που λέμε χρέη διερμηνέως. Και τελικώς στην επόμενη εικόνα, να δούμε την επόμενη εικόνα. Εδώ πλέον είναι το τέλος της δίκης, όπου όρθιοι οι δύο κατηγορούμενοι, ο Μπρόγερ και ο Μίλλερ, ακούν την θανατική ποινή, η οποία εξετελέστη στο Γουδί, στην Αθήνα, μετά από λίγες μέρες. Ένα δεύτερο παράξενο με τους εγκληματίες ήταν η δίκη ενός Σούμπερτ. Ο Σούμπερτ αυτός ήταν ένας μεγάλος εγκληματίας στην Ελλάδα, ο οποίος έδρασε στην Κρήτη, στη Μακεδονία, στο Χορτιάτι, στην τραγωδία του Χορτιάτι, που τους κάψαν τους ανθρώπους ζωντανούς μέσα σε φούρνους. Ο Σούμπερτ ήταν ένας Σούμπερτ. Αυτός λοιπόν ο Σούμπερτ είναι αυτός εδώ πέρα. Αυτός εδώ πέρα είναι ο Σούμπερτ, ο αρχιεγκληματίας, που για αυτούν τα έργα δεν υπάρχουν λόγια να τα περιγράψει κανείς. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο Σούμπερτ. Τι έγινε με αυτόν τον Σούμπερτ? Αυτός έβγαινε στη Γερμανία, το έσκασε. Και κάποια μέρα, επίσης νομίζω σας το είπα, ή όχι, στην Κρήτη έδρασε και ο Σούμπερτ. Και ο Σούμπερτ. Και τόσο πολύ κτηνώδης ήταν η συμπεριφορά του και σαδιστική, που οι ίδιοι στρατηγοί, ο Μπρόγκερ και ο Μίλλερ, είπαν δεν μπορούσαμε αυτόν να τον ελέγξουμε. Αν ποτέ πιαστεί, θα δείτε. Και πιάστηκε. Πώς πιάστηκε αυτός τώρα? Πώς πιάστηκε? Τα παράξενα της ιστορίας. Όπως είπαμε, ο Σούμπερτ χάθηκε. Χάθηκε. Του το έσκασε έξω από την Ελλάδα. Έφυγε μάλλον τα στρατεύματα έξω. Κάποια μέρα, 4 Σεπτεμβρίου 1945, ερχόταν αεροπλάνα από το Βερολίνο με ομήρους. Η επιστροφή, όπως είπαμε, των ομήρων, των Ελλήνων ομήρων. Οι όμηροι, αναλόγως της εθνικότητάς τους, πήγαν στις χώρες προέλευσής τους. Ερχόταν λοιπόν στην Ελλάδα αεροπλάνα με Έλληνες ομήρους. Στο αεροδρόμιο των Αθηνών υπήρχε ένα κλιμάκι της αστυνομίας που τους ήλεγχε, τους υποδεχόταν και ήλεγχε τα ταξιδιωτικά έγγραφα και όλα αυτά τα σχετικά. Έρχεται μια πτήση τέτοια, κατεβαίνουν ένας σωρό Έλληνες, κατεβαίνει και ένας, τους ρωτούσε όλους με τη σειρά ο αξιωματικός υπηρεσίας εκεί πέρα, κοιτάξτε τώρα πώς πιάστηκε ένας από τους μεγαλύτερους εγκληματίες παγκοσμίως από την παρατηρητικότητα ενός χωροφύλακα. Τους ρωτούσε όλους λοιπόν ο αστυνομικός. Εννοείται ότι ξέχασα να σας πω ότι ο Σούμπερτ μιλούσε άπτεστα ελληνικά και ήρθε με έγγραφα Άρης Κωνσταντινίδης. Άρης Κωνσταντινίδης, εντάξει, μόνο μέσα στον κόσμο του πολύ. Ρώτησε τον έναν από πού είσαι, έλεγε από εδώ, από εκεί, από την Θεσσαλονίκη, από το νησί, από εδώ, έλεγε ο καθένας. Ρωτάει και τον Σούμπερτ, πού είσαι εσύ κύριε Κωνσταντινίδη? Είμαι Έλληνας από τη Βέρεια. Ο χωροφύλακας. Κοιτάξτε τώρα, ένας άνθρωπος είναι εύστροφος. Τον ενόχλησε κάτι. Ποιο ήταν το κάτι? Ότι είπε τη λέξη «Είμαι Έλληνας». Γιατί? Όταν ρωτάς έναν Έλληνα ή μια ομάδα Ελλήνων από πού είσαι εσύ, θα σου πει από τη Βέρεια, από την Αθήνα, από την Κουζάνη, από τη Θεσσαλονίκη. Θα σου πει «Είμαι Έλληνας». Αυτό κάθε μέρα δεν του λέμε. Ρωτάμε έναν από πού είσαι εσύ. Στο στρατό, από εδώ, από πού είσαι εσύ. Δεν λέει «Είμαι Έλληνας από την Κρήτη». Σου λέει «Είμαι Κρητικός». Είμαι από τη Μυτιλίνη, είμαι από τη Λάρισα. Τούτος εδώ λέει «Είμαι Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη». Για δείτε λίγο την εικόνα. Αυτός εδώ λοιπόν ο αξιωματικός, στον οποίο οδηγήθηκε, άρχισε λοιπόν να τον ρωτάει διάφορα από εδώ και από εκείνα, από πού κατάγεστε, γιατί ήρθατε στην Ελλάδα. Ο Σούμπερτ είχε και ένα εφεδρικό άλοθη. Όταν κατάλαβαν ότι είναι Γερμανός, είχε ένα εφεδρικό άλοθη. Όπως κάνουν πολλές φορές οι κατάσκοποι του κάνουν αυτό, τι είπε? Α, ωραία, με πιάσατε. Εντάξει, με καταλάβατε, είμαι Γερμανός. Ήρθα στην Ελλάδα, γιατί? Γιατί είχα, τι λέει τώρα ο Σούμπερτ. Ναι, μπράβο σας, λέει, με βρήκατε. Ήρθα στην Ελλάδα να σας αποκαλύψω, λέει την αλήθεια. Γιατί είχα δεσμό με μια κοπέλα, Ελληνίδα, την αγαπούσα στη Βέρεια μάλιστα. Μ' αγαπούσε και ξέρω εγώ τι, δεν ήθελα να το πω, δεν, για αυτούς τους λόγους ήρθα. Όμως το κόλπο αυτό, του διπλού άλοθη, του επικουρικού άλοθη, του ξέρανε οι αστυνομικοί. Τώρα να μην πιάσουμε όλη την ανάκριση τώρα του Σούμπερτ. Κάποια στιγμή βρίσκουν αυτό από τις μάρτυρες των εκτελέσεων, των θηροειδιών και των θηριοειδιών κτλ. Τους φέρνουν εκεί, αναγνωρίζουν τον Σούμπερτ. Οπότε πλέον παραδέχθηκε και αυτός ότι είναι ο Μέγας Σούμπερτ. Γίνονται τα δικαστήρια, εισάγεται σε δίκη. Να δούμε λίγο την. Καταρχάς, βλέποντας την εφημερίδα, να παρακαλέσω και τους τεχνικούς μας. Σιγά σιγά σβάζουμε και το τηλέφωνο εκεί πέρα, 729-219.
Αυτή εδώ πέρα η εφημερίδα είναι η Μακεδονία, Παρασκευή 1η Αυγούστου 1947. Η τρίτη μέρα της δίκης του Σούμπερτ. Ο κτηνάνθρωπος εζήτησε την αναβολή της δίκης και εζήτησε συνηγόρους, μάρτυρες, υπερασπίσεως, Γερμανούς. Συνεχίζεται η κατάθεση τρομακτικών μαρτυριών. Εκεί στην τέταρτη σελίδα, που έχω ένα σημαδάκι, εγώ δεν το βλέπετε, εσείς ας την πάρουμε την εικόνα, ναι, ακολουθούν ένορκοι καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας Λαζάρου Κωματοπούλου, Στυλιανού Γιάννου, Δημητρίου Παπαϊάννου, Δαμασκηνής Καζάκη, Ανέστη Χατζικωνσταντίνου, Νικολάου Πίκουλα και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και σε αυτήν τη δίκη, όπως σας είπα, ήτινες, αναφέρουν σόρια εκτελέσεων, κακοποιήσεων και λαιλασιών ενεργηθησών υπό ομάδος Γερμανών στρατιωτών, επικεφαλής των οποίων είναι ο κατηγορούμενος επιλοχίας, ο Σούμπερτ. Χαλκιδική και Χορτιάτης. Και παρακάτω λοιπόν, στην εφημερίδα, αυτήν εδώ, η οποία είναι, αυτή εδώ πέρα είναι η Μακεδονία της 1η Αυγούστου του 1947. Και καταδικάζεται σε θάνατο ο Σούμπερτ και εκτελείται στο Επταπύργιο. Έγινε αυτή εδώ πέρα η μεταγωγή του στη Θεσσαλονίκη και εκτελείται στον λεγόμενο τότε συνήθι τόπο των εκτελέσεων πίσω από το Επταπύργιο. Στην Ελλάδα, οι εγκληματίες πολέμου που εκτελέστηκαν ήταν ελάχιστοι. Αυτοί οι τρεις που είπαμε, κάνα δυο που θα πούμε στη συνέχεια. Γιατί, μόνο αυτό θα πούμε σαν παρένθεση, η Ελλάδα ακολούθησε έναν δρόμο χαριστικό στους εγκληματίες από άποψη ποινικής διώξεως και τιμωρίας και χαριστικό ως προς το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Θα τα δούμε αυτά. Δεν ξέρω, σας είπαμε μια επιφύλαξη για σήμερα. Θα τα δούμε, αλλά ήδη φτάσαμε και στην αυτή των τηλεθεατών. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, εγώ μιλάω. Εσείς. Καλησπέρα και υποθέτη. Συγχαρητήρια, τι να σας τα λέω τώρα. Ναι, λοιπόν, να είστε καλά. Ήθελα να σας πω το εξής. Είπατε, ναι, ότι οι Γερμανοί χρησιμοποιούσαν αυτά τα παιχνίδια που είχαν μέσα εκρηκτικές ύλες και σκοτώναν, ναι, τα παιδιά. Το ίδιο κάνανε και στο Βιετνάμ οι Αμερικάνοι. Ναι. Σίγουρα θα ξέρετε ότι το ίδιο κάνανε και οι Εβραίοι στον Τίρ Γεσίν στην Παλαιστίνη. Ναι. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Ναι, κοιτάξτε, ευχαριστώ για την... τώρα δεν είναι το θέμα αυτό να το επεκτείνουμε, αλλά κάποια φορά, τώρα αυτό βέβαια έχει χρόνια και πιθανότατα ή να μην το δείτε, να μην το θυμάστε, είχαμε κάνει 2-3 εκπομπές για τον πόλεμο και εκεί σας είχα πει και είχαμε δείξει εκεί πολλά στοιχεία περισσότερα, γιατί ήταν και το θέμα, το αντικείμενο της συζήτησης, πόσοι στρατοί του κόσμου, πόσοι στρατοί χρησιμοποιούν όπλα όχι μόνο εντελώς ανήθικα, αλλά και απειγορευμένα από διεθνείς συνθήκες. Απλώς ήταν σήμερα ένα άλλο το θέμα και τα είπαμε λίγο εμπαρόδο αυτά. Όλοι οι στρατοί του κόσμου χρησιμοποιούν δυστυχώς όπλα τα οποία, αν κάνουμε πάλι καμιά τέτοια εκπομπή, θα τρομάξετε που θα τα ακούσετε. Τέλος πάντων, τώρα είπαμε δεν είναι αυτό το θέμα. Κάποια στιγμή θα γίνει όμως θέμα. Λοιπόν, παρακαλώ. Καλό βράδυ σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές ανά της γης. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον πλούτο των γνώσεων που μας δίνετε και θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα είναι πώς οι Γερμανοί, ο ακριβής αριθμός τους που σκοτώθηκαν στην Ελλάδα είναι αυτοί, πώς οι Γερμανοί στρατιώτες έστολοι σκοτώθηκαν την περίοδο της κατοχής της χώρας μας. Και το δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί δεν μπορεί μέχρι σήμερα κανένας να δώσει μια πιο σαφή απάντηση, είναι ότι όταν βρίσκονται οι πολιτικοί ή κάποια στελέχη σε κάποιο μέρος, είτε στο Ισραήλ είτε σε κάποια συναγωγή οπουδήποτε, φοράνε το καλπάκι. Όταν έρχονται στη χώρα μας, εμείς να τους δώσουμε σαν Ορθόδοξοι Έλληνες να κρατάνε το σταυρό. Τίποτα άλλο δεν θα ήθελα να πω. Σας, ναι, εύχομαι καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Για αριθμητικά επιφυλάσσουμε για τα νούμερα, να σας τα πω την επόμενη Δευτέρα, γιατί όπως βλέπω το μεγάλο κομμάτι των γερμανικών αποζημιώσεων μάλλον θα το πάμε την επόμενη Δευτέρα. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, δεν είμαι πρόκειται να σας πω αριθμούς. Εκείνο όμως το οποίο με βεβαιότητα μπορώ να σας πω
είναι ότι ο αριθμός των Γερμανών που χάσαν τη ζωή τους στην Ελλάδα, εννοείται μετά την πτώση του μετόπου, γιατί εκεί είναι πόλεμος. Στην Πίνδο και από εδώ και από εκεί και, και στην Ήπειρο γινόταν πόλεμος. Εσείς εννοείτε σε όλη την κατοχή. Ο αριθμός λοιπόν των Γερμανών που χάσαν τη ζωή τους ήταν μηδαμινός, αυτό σας το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, τα νούμερα θα σας πω συγκεκριμένα την άλλη φορά. Ο αριθμός ήταν μηδαμινός μπροστά στους Έλληνες που χάσαν τη ζωή τους από τους Γερμανούς. Και η εξήγηση είναι απλή. Αυτό που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, αν το είδατε την προηγουμένη Δευτέρα, ότι για κάθε Γερμανό στρατιώτη και για κάθε Γερμανό αξιωματικό υπήρχε ταρίφα, αριθμός σκοτωμένων. Σκότωνες λοιπόν έναν Γερμανό στρατιώτη, 50 αθώοι, στο απόσπασμα. Σκότωνες αξιωματικό Γερμανό, 100 στο απόσπασμα. Μια πρόχειρη λοιπόν, αλλά βέβαιη προσέγγιση είναι αυτή που σας λέγω τώρα. Πολλαπλασιάστε επί 100 ή επί 50 για να καταλάβετε τη διαφορά των αριθμών. Εν πάση όμως περιπτώσει, αυτό δεν είναι αριθμητική ας πούμε δήλωση, γιατί είναι αριθμητική δήλωση. Να σας το πω την άλλη φορά, γιατί ή αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω, ή το ξέρω και δεν μου έρχεται στη μνήμη ο πραγματικός αριθμός. Θα το πούμε την άλλη Δευτέρα. Λοιπόν, παρακαλώ. Καλησπέρα και λογοθέτη. Χαίρετε. Έχω μια μεγάλη απορία, κύριε λογοθέτη. Ναι. Ως προς τον κύριο τον Βαλχάιμ. Με συγχωρείτε, ως προς τον Βαλχάιμ. Α, με τον Κουρτ Βαλχάιμ, ναι, συγγνώμη. Κουρτ Βαλχάιμ δεν μπορώ να τον ξεχάσω, τον είχαμε, τον βλέπαμε χρόνια. Χρόνια, μέχρι τώρα. Λοιπόν, τώρα λέγοντας. Δεν ξέρω, απέθανε, απεβίωσε, ζει. Πάντως δεν είναι σε καμιά από τις θέσεις αυτές, εννοείται. Ναι, εννοείται. Δεν είναι, αλλά ναι. Αυτά τα χρόνια τα οποία υπήρξε σε αυτές τις θέσεις. Ναι, ναι. Το ερώτημά μου είναι, γιατί από ό,τι έχω παρακολουθήσει στην τηλεόραση που όλοι έχουμε δει τη δίκη της Νερεμβέργης, δεν είδαμε πουθενά Κουρτ Βαλχάιμ. Βέβαια, αν τον βλέπατε δεν θα ήταν πρόεδρος της Αυστρίας. Και το ερώτημά μου είναι, και απορώ, πώς αυτός δεν εκάθισε στο σκαμνί και παρά τα αυτά κάθε άλλο μπήκε και σε τέτοια θέση και τον βλέπαμε και ήταν και μια χαρά και δεν τρέχει και τίποτα. Ναι. Εγώ αυτό απορώ. Να σας ευχαριστώ για το ερώτημα. Ευχαριστώ και λογοθέτη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Επίσης, να του επεκτείνω εγώ λίγο το ερώτημα. Δεν είναι θέμα Βαλχάιμ. Αυτή τη στιγμή, στη δίκη της Νιρεμβέργης, δικάστηκαν 15 άνθρωποι. Στην Ελλάδα 3-4, βάλτε και από 3-4 σε άλλες δίκες. Έγινε η δίκη του Auschwitz, γίνανε ορισμένες άλλες δίκες, διαφορετικές. Όλοι μαζί να δικάστηκαν και να εκτελέστηκαν 50 άνθρωποι. Τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με 60 εκατομμύρια νεκρούς, με 5-6 εκατομμύρια στα κρεματόρια, με χιλιάδες βασανισμένους και ταλαιπωρημένους και σκοτωμένους και ακροτηριασμένους. 50 άνθρωποι τα κάνανε αυτά. Δεν είναι λοιπόν θέμα, ο Βαλτχάιμ δεν έδωσε λόγο. Χιλιάδες δεν έδωσαν λόγο. Χιλιάδες δεν έδωσαν λόγο. Και μην νομίσετε ότι με τη δίκη της Νιρεμβέργης, για την οποία δύο λόγια θα πούμε, μάλλον δεν το βλέπω τώρα να τα λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, δύο λόγια θα πούμε για τη δίκη της Νιρεμβέργης, ή μην νομίσετε για τη δίκη του Μπρόγκερ και του Μίλλερ και του φτούνου που λέγαμε, του Σούμπερτ. Δικάστηκαν οι εγκληματίες. Είναι σωστό αυτό που λέτε για τον Βαλτχάιμ το ερώτημα, αλλά ισχύει και για πάρα πολλούς άλλους. Τέλος. Ναι, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, κύριε Λογοθέτη. Καλώς είναι, σας ευχαριστώ. Εν πάση περιπτώσει, επί τη ευκαιρία του αριθμού για το πρόσωπο το οποίο αναφέρεται, Βαλτχάιμ κλπ. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι το ότι ήταν ο Βαλτχάιμ κλπ. Τότε. Η ιστορία συνεχίζεται και το πικρό της ιστορίας είναι ότι στον χώρο της Ελλάδας αυτή υπάρχουν πάρα πολλοί Βαλτχάιμ οι οποίοι έχουν φέρει τα πράγματα εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Αυτούς τους Βαλτχάιμ πρέπει να τους καθαρίσουμε. Όχι να κάνουμε συζήτηση για αυτούς που υπήρξαν πριν. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και μάλιστα, εγώ δεν θα έλεγα βέβαια. Άποψή σας σεβαστή, γι' αυτό έχουμε κοιτάξει. Εγώ δεν θα έλεγα να καθαρίσουμε κανέναν. Αλλά εγώ θα έλεγα αυτό που είπα και στην προηγούμενη εκπομπή και το λέω εδώ και δύο χρόνια με κίνδυνο της επανάληψης και του να γίνομαι κουραστικός. Αν δεν δώσουν λόγο, δεν θα πω αυτό που λέτε εσείς να καθαρίσουμε κανέναν, αυτό το κάνει ένα δικαστήριο. Αν πρέπει να πάει ένας φυλακή και πόσο και ισόβια ή μη ισόβια, αυτό το κάνει ένα δικαστήριο. Δεν θα πω εγώ τη λέξη να καθαρίσουμε κανέναν. Αλλά το να δώσουν λόγο αυτοί οι οποίοι ξεπούλησαν και ξεπουλούν αυτή την πατρίδα, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Και όχι μόνο αυτό, ότι αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται ποτέ και με κανέναν τρόπο να σωθεί αυτό το κράτος.
Εγώ συμφωνώ και επαυξάνω μαζί σας. Αν διορθώσουμε λίγο τη λέξη, να μην γίνουμε δηλαδή δικαστές εμείς και να λέμε να καθαρίσουμε τον ένα και να εκτελέσουμε τον άλλον. Αλλά αν με αυτή τη διόρθωση, ότι πρέπει να επιληφθεί κάποια οργανωμένη εξουσία, να πιάσει τους κλέφτες, τους λοποδίτες, τους ανίκανους, αυτούς που τώρα ξεπουλάν την Ελλάδα με αυτόν τον ανέσχυντο τρόπο, η Ελλάδα είναι τελειωμένη. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Δεν έχω καμία. Απλώς εγώ ως νομικός, έχοντας αυτήν την νομική παιδεία τόσα πολλά χρόνια, μου έχει γίνει δεύτερη φύση το να θέλω μέσα από συντεταγμένες διαδικασίες να τιμωρηθούν όσο ένοχοι και να είναι. Όσο ένοχοι και να είναι. Αυτή είναι η μόνη μας διαφορά, αλλά αυτό δεν είναι θέμα. Δικαιούστε να έχετε την άποψή σας. Λοιπόν, παρακαλώ. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Εγώ είμαι Ελληνογερμανίδα. Ναι. Ο πατέρας μου μετανάστησε στη Γερμανία την ναι. δεκαετία του 60, η μητέρα μου Γερμανίδα. Ναι. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ με την όλη κατάσταση και απλά θα ήθελα να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη εκ μέρους, ας πούμε, των Γερμανών που ίσως κάποιοι απλώς να εκτελούσαν κάποιες εντολές και να μην θέλαν, ας πούμε, όλο αυτό το κακό που έγινε. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ναι. Μην κλείνετε τη γραμμή. Ναι. Εγώ πρώτο σας είπα στην προηγούμενη εκπομπή, δεν ξέρω αν την είδατε βέβαια την προηγούμενη εκπομπή, ότι δεν πρέπει να μεμφόμαστε, ούτε και κανένας μεμφθήκε ποτέ το σύνολο του γερμανικού λαού. Όταν γίνονταν αυτά τα εγκλήματα, φαντάζομαι, εσείς τώρα αν είστε Γερμανίδα θα ξέρετε καλύτερα βέβαια από μένα, αλλά φαντάζομαι, κανένας δεν ρώτησε τον γερμανικό λαό αν συμφωνεί να κάψουμε τα καλάβρητα. Κανένας δεν ρώτησε τον γερμανικό λαό αν συμφωνεί στο Χορτιάτι, σε ένα χωριό της Ελλάδας, να βάλουμε στο φούρνο 300 ανθρώπους και να τους κάψουμε ζωντανούς. Κανένας δεν ρώτησε τον γερμανικό λαό. Είμαι λοιπόν εγώ από εκείνους που είμαι τελείως αντίθετος με τη συλλογική ευθύνη. Τελείως αντίθετος. Δεν φταίνε σε τίποτα οι Γερμανοί. Σε τίποτα οι Γερμανοί. Και μάλιστα, να προσθέσω κάτι ακόμα, τώρα σας κρατάω και στη γραμμή βέβαια, να προσθέσω και κάτι ακόμα. Για χρόνια ολόκληρα, ίσως και μέχρι σήμερα, οι Γερμανοί είχαν ένα έντονο συνέστημα ευθύνης για αυτά που έγιναν τότε. Ναι. Τέλος, συγγνώμη, εμάς... πείτε, σας διάκοψα, αλλά επειδή. Ναι, ναι, ναι. Και εμάς το σχολείο, δηλαδή, εγώ πήγαινα σε γερμανικό σχολείο. Και αυτό το πράγμα υπήρχε έντονα, ας πούμε, και στη διδασκαλία, ότι δεν πρέπει να ξανασυμβεί τέτοιο κακό, ας πούμε. Και στεναχωριέμαι τώρα που γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Βέβαια. Με οικονομικό, ας πούμε, οικονομική κατοχή. Και είναι χειρότερο από αυτό, ίσως. Εντάξει. Ίσως όχι χειρότερο, εν πάση περιπτώσει σε διαφορετική μορφή. Εγώ να σας πω. Δεν πήραμε το μάθημά μας, ας πούμε. Να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω τώρα καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα χωρίς πόλεμο. Ναι, χωρίς ναι. πόλεμο. Καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα της υποδούλωσης λαών ολοκλήρων χωρίς πόλεμο. Μια εξελιγμένη δηλαδή μορφή καταδυνάστευσης των λαών. Και να σας ρωτήσω και κάτι, αν είστε στη γραμμή. Ναι, ναι. Στο Βερολίνο έχετε ζήσει καθόλου? Όχι, κοντά στη Φραγκφούρτη είμαστε. Να σας πω κάτι που μπορεί να είναι και στη Φραγκφούρτη, αλλά εγώ ξέρω στο Βερολίνο. Ναι. Σε πολλά σπίτια στη Βερολίνο τουλάχιστον, έχει μπροστά από την είσοδο ένα πλακάκι χρυσό, αλλά όχι χρυσό λέγοντας, το χρώμα, όχι χρυσάφι, μπρούντζινο μάλλον. Ναι. Και γράφει ένα όνομα πάνω. Το έχετε προσέξει ποτέ αυτό? Ή όχι, ίσως δεν θα το. Λοιπόν, τέλος πάντων, ευχαριστώ για την παρέμβαση. Θα σας εξηγήσω εγώ. Στο Βερολίνο, σήμερα ακόμα, πέρσι ήμουν εγώ στο Βερολίνο. Υπάρχει σε κάθε σπίτι που υπήρχε Εβραίος που χάθηκε ή εβραϊκή οικογένεια που χάθηκε, σε κάθε σπίτι σήμερα, 80 χρόνια μετά τα γεγονότα αυτά, υπάρχει μια πλάκα στο πεζοδρόμιο, μπρούντζινη, με το όνομα όλων των μελών της οικογένειας της εβραϊκής που χάθηκε. Ούτως ώστε κάθε στιγμή, οι Γερμανοί να έχουν στη μνήμη τους ότι εδώ ήταν μια οικογένεια που την κάναμε σαπούνι. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος που τον στείλαμε στα κρεματόρια. Αυτό είναι υπέρ. Δεν ξέρω ποια είναι και η σωστή λέξη τώρα. Ας το πω έτσι απλό όπως το καταλαβαίνω. Υπέρ του γερμανικού λαού αυτή η αναγνώριση των εγκλημάτων αυτών. Και για να είναι στο Βερολίνο αυτό το σύστημα, πιθανότατα να είναι και σε άλλες πόλεις της Γερμανίας όπου χάθηκαν Εβραίοι. Τέλος, κάτι ήθελα ακόμα να πω πάνω σε αυτό, αλλά μην καθυστερούμε. Παρακαλώ. Ναι, είμαι εγώ. Ναι, εσείς. Τέλος, συνάδελφος. Λοιπόν. Ήθελα μήπως μπορείτε να μας πείτε για την υπόθεση Μέρτεν
που την πλατεία Ελευθερίας που τον είχαν πιάσει επί Καραμαλή τότε που είχε ιδιαίτερα την ευδοξούλα του Τάκου Μακρύ, του Τάκου του Μακρύ, την οποία ευδοξούλα, δοξούλα τη λέγανε τότε. Δοξούλα, έτσι λέγανε. Η περιβόητη δοξούλα. Ο Μέρτεν, ναι, ευχαριστώ για την παρέμβαση. Ναι, την υπόθεση όμως πώς έγινε και πώς έφυγε. Ναι, μια λέξη θα σας πω τώρα, αφού σας ενδιαφέρει να το πούμε την άλλη φορά εν εκτάσει. Μια λέξη να σας πω τώρα για να μην μείνετε με την απορία. Ο Μέρτεν ήταν ένας πολιτικός δικηγόρος, βέβαια, ο Δόκτωρ Μέρτεν, δικηγόρος, πολιτικός διοικητής της Θεσσαλονίκης. Αυτός λοιπόν, ο Μέρτεν, έφυγε και αυτός μετά την αυτήν των Γερμανών, αλλά κάποια στιγμή γύρισε στην Ελλάδα να πάει μάρτυρα σε μια δίκη. Τον πιάσανε εδώ πέρα ως εγκληματία πολέμου, τον κράτησαν ένα διάστημα. Έγινε η δίκη Μέρτεν, αυτά σας τα λέω στραπιά, αλλά θα πούμε πολλά πράγματα που σας ενδιαφέρει. Έγινε η δίκη Μέρτεν εδώ πέρα, καταδικάστηκε, αλλά μετά με παρέμβαση της Γερμανίας, η κυβέρνηση Καραμαλή τον φόρτωσε σε ένα αεροπλάνο και πάει και ο Μέρτεν. Αυτό ταιριάζει με κάτι που σας είπα πριν, ότι στην Ελλάδα μόνο 2-3 εγκληματίες πολέμου τιμωρήθηκαν. Για τον Μέρτεν, επειδή έγινε τότε πολιτικός άλλος πελώριος, έφτασε στο να πέσει η κυβέρνηση Καραμαλή. Θα πούμε πολλά πράγματα για τον Μαξ Μέρτεν. Το Μαξ Μέρτεν τον ξέραν στη Θεσσαλονίκη, Μαξιμιλιανός Μέρτεν, ο οποίος ευαρύνετο και αυτός, το πόσο έφτεξε όχι θα το πούμε την άλλη φορά, ευαρύνετο ο Μέρτεν με την εκτέλεση του σχεδίου της περισυλλογής των Εβραίων και της αποστολής τους στη Βαρσοβία και στην Πολωνία κυρίως. Θα πούμε πολλά για τον Μέρτεν αφού σας ενδιαφέρει. Γιατί αυτά τα θέματα συναρτώνται και με αυτό που είπαμε των πολεμικών αποζημιώσεων. Αλλά επειδή είναι παρά 10 η ώρα, παρά τέταρτο, και είπαμε ότι όταν βγάζουμε το τηλέφωνο, ενδιαφέρον ο Μέρτεν, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε τηλεθεατές να περιμένουν. Θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα για τον Μέρτεν. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Λογοθέτη. Χαίρετε. Αναφέρατε σε προηγούμενη εκπομπή σας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση τηλεθεατή, ότι η οργάνωση Χ ήταν συνεργάτη των Γερμανών και είχαν σχέση με τα τάγματα ασφαλείας. Αυτό δεν ισχύει. Η οργάνωση Χ πολέμησε τους κατακτητές, Γερμανούς και Ιταλούς κατακτητές, και είχε αρχηγό τον αείμνηστο Γιώργιο Γρίβα Διγενή. Ναι. Και αυτό το οποίο αναφέρεται αποτελεί μια αισχρή και άθλια προπαγάνδα συγκεκριμένης παράταξης, ναι, της αριστεράς. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε, τι άποψη έχετε γι' αυτό. Πάντως δεν ισχύει και αν θέλετε μπορώ να σας πω και στοιχεία. Ναι, ευχαριστώ για την παρέμβαση. Να μην το ανοίξουμε τώρα το θέμα. Αυτές οι οργανώσεις, οι τρεις, δηλαδή τα τάγματα ασφαλείας. Καταρχάς, εννοείται μια διευκρίνηση να κάνω, είναι φανερό αυτό που θα σας πω. Φανερό, αλλά ας το πούμε και αυτό, λόγω ηλικίας δικής μου, εννοείται δεν έχω καμία ιδία, εμπειρία των χρόνων της κατοχής, ούτε καν ως παιδί, ως τίποτα, πολύ αργότερα. Αλλά δηλαδή, εγώ σας λέω ότι λέει ιστορία. Η ιστορία λοιπόν παρέδωσε τις οργανώσεις αυτές, την οργάνωση Χ, την οργάνωση των ταγμάτων ασφαλείας, μια ακόμα την οργάνωση ΜΑΗ, οι ΜΑΗΔΕΣ που λέγαν. Αυτό βγήκε από το ΜΗ ΑΙ, μονάδες ασφαλείας υπαίθρου. Τρεις-τέσσερις μονάδες λοιπόν, τους Γερμανοτσουλιάδες κτλ. Η ιστορία τους παρέδωσε ως συνεργάτες των Γερμανών. Τώρα, από εκεί και πέρα, για κάθε θέμα υπάρχουν και αντίθετες απόψεις. Ενδεχομένως να υπάρχουν και αντίθετα στοιχεία. Αυτές όμως παραδόθηκαν και ένα μόνο θα σας θυμίσω, τώρα δεν μπορούμε και αυτό να το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τυχαίο, απλώς. Να σας προβληματίσει το λέω, όχι προς το να μην έχετε την άποψή σας. Δεν είναι τυχαίο, ή να το φέρω σε ερώτημα, ρητορικό βέβαια, γιατί άραγε αυτές οι λέξεις ταγματασφαλίτης, γερμανοτσουλιάς, χίτης, γιατί αυτές οι λέξεις κατήντησαν με το πέρασμα των χρόνων μειωτικές έως και υβριστικές. Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Που είναι γνωστοί οι λόγοι, αλλά δεν μπορούμε τώρα 11 παρά 10. Αυτό σκεφτείτε το μόνο έτσι, πριν μπούμε κάποια άλλη στιγμή, βέβαια, όχι τώρα, τι και πώς αυτών των οργανώσεων. Γιατί λοιπόν η λέξη Γερμανοτσουλιάς, ταγματασφαλίτης, είναι βρισιά. Για τολμήστε να πείτε κάποιον ταγματασφαλίτη, για τολμήστε να πείτε κάποιον τώρα πια που πέρασαν τα πάθη, εντάξει, αλλά πριν 20 χρόνια. Αν τολμούσε κάποιο να πει τον άλλο ταγματασφαλίτη, τον σκότωνε. Γιατί. Όλα αυτά έχουν κάποια εξήγηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Προς Θεού, καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του και να την λέει και δημοσίως. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Καλησπέρα κύριε Λογοθέτη. Χαίρετε. Είμαι χαρούμενος που ακούω πάλι την εκπομπή σας. Μία φορά ξαναπήρα για τον Βενιζέλο τότε και τη Μικρασία και μου το κλείσανε. Ήθελα μία φορά να ανταμώσουμε μαζί να σας πω 2-3 συγκεκριμένα πράγματα. Θα ξανάρθουμε στον Βενιζέλο. Πού μπορώ να σας βρω? Δεν τα ολοκληρώσαμε και τον Βενιζέλο. Ναι, και με το κλείσανε το τηλέφωνο. Οι Γερμανοί ήταν ανέκαθεν εχθροί της Ελλάδος.
Μην ξεχνάτε τι έλεγε η Σοφία στα απομνημονέματα τη έγραφε στον αδερφό τη Γερμανία. Από γερμανικό στρατό στην μικρασιατική καταστροφή. Μισό τους Έλληνες, αλλά αναγκάζομαι να κάθομαι εδώ. Και αυτή ναι. ήταν η αιτία που χάσαμε και τη Μικρασία. Α, μπράβο. Το μικρασία. Ευχαριστώ για την ναι. ερώτηση. Καλή νύχτα, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ μάλλον για την παρέμβαση. Τώρα μην ξαναγυρίσουμε στα μικρασιατικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μια που τόποτε οργανωτές του τουρκικού στρατού, εκπαιδευτές, ανώτατοι αξιωματικοί, δεν ήταν Γερμανοί. Δεν είναι Γερμανοί. Τέλος, τώρα μην ξαναγυρίσουμε τώρα στη Μικρά Ασία, ενώ μην γυρίσουμε σήμερα, γιατί αυτά είναι τόσο ενδιαφέροντα θέματα και τόσο ατελείωτα που κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε βέβαια και για τον Βενιζέλο και όλα. Λοιπόν, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι το τηγλώτα χρυσορίβωνη. Όχι, όχι, μην λέτε έτσι. Ήθελα να σας πω κάτι ιστορικό που καταλήγει μέχρι εδώ. Ναι. Στο χορτιάτι εκεί που κάηκε ο κόσμος, υπήρχαν δύο παιδιά. Πριν φτάσουν οι Γερμανοί, ο πατέρας ο Φουρνάρης, λέει την κόρη, πάρε αυτόν τον Εβραίο και πήγαινε τον σε μια σπηλιά ναι. και κρύψτονα εκεί πέρα. Πάρε, μαζί με τον Εβραίο πήρε και την Εβραιοπούλα, την αδερφή του, πήγανε στη σπηλιά. Εν τω μεταξύ οι Γερμανοί εκτελέσαν το λέθριο έργο τους. Το ένα το παιδί, το αγόρι, τελικά ήρθε στο παπάθι. Μετά από χρόνια, πριν από 2-3 χρόνια, ήρθαν δύο Εβραίοι και ψάξαν να βρουν τους απόγονους του ανθρώπου αυτού, του Φουρνάρη. Και βρήκανε τα δύο τα παιδιά και τα πήγανε στην Αμερική. Και τα δώσανε το βραβείο, το χρυσό βραβείο της ειρήνης των λαών. Και γύρισαν τα παιδιά. Εγώ εντωμεταξύ βρήκα τον άνθρωπο αυτό, ναι. τον φίλο μου, και τον είπα, Τασούλη, τι έγινε στην Αμερική. Δεν βαριέσαι Σταύρο, εγώ έχασα το σώμα όλο. Αλλά τέλος πάντων κάτι είναι και αυτό. Ήθελα να σας πω μια κατάληξη. Ναι, να είστε καλά. Τίποτα άλλο. Καληνύχτα. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Κοντά σε αυτό που είπατε να σας πω ότι είναι εκατοντάδες τέτοιες ιστορίες, συγκινητικότατες και μάλιστα οι Εβραίοι ανεγνώρισαν να πούμε και κάτι προς επενών τους, γιατί πολλά λέμε για τους Ισραηλίτες, πιο πολλά σωστά κιόλας δηλαδή, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ τους δίκαιοι σε μερικά άλλα. Οι Ισραηλινοί λοιπόν στη συνέχεια όταν έγινε πια το κράτος Ισραήλ κτλ. Ανεγνώρισαν με τον εντονότερο και στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο τη συμβολή της χώρας αυτής, τον κίνδυνο των πολιτών αυτής της χώρας στο να διασωθούν όσοι Εβραίοι μπόρεσαν να διασωθούν. Ήδη σας έδειξα τα έγγραφα του ΕΑΜ. Σε άλλη εκπομπή σας είχα πει εν εκτάσει τι έκανε ο Δαμασκηνός, ο οποίος μάλιστα σε μια προσευχή του έλεγε «Θεέ μου, συγχώραμε που έγινα και πλαστογράφος για να σώσω», λέει, «τους ανθρώπους σου». Ο Δαμασκηνός, ο Έβερτ, οι απλοί άνθρωποι, πόσους Εβραίους έσωσαν και πόσους Εβραίους έκρυψαν, με κίνδυνο βέβαια να εκτελεστούν αμέσως. Και μάλιστα ο Έβερτ αναγνωρίστηκε ως μια ανώτατη διάκριση εβραϊκή, δεν μπορώ να θυμηθώ τη λέξη τώρα, ως σωτήρας κατά κάποιον τρόπο, εντός εισαγωγικών η λέξη, του εβραϊκού έθνους. Οι Εβραίοι αναγνώρισαν πλήρως την προσπάθεια αυτή των Ελλήνων, η οποία προσπάθεια πολλές φορές είχε αποτέλεσμα, πολλές δεν είχε. Οι Γερμανοί ήταν και αυτοί συστηματικοί. Συστηματικοί φωνιάδες ήταν οι Γερμανοί. Δεν είχε πάντα αποτέλεσμα η προσπάθεια εδώ πέρα. Γι' αυτό και σκοτώθηκαν τόσοι Έλληνες Εβραίοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που μετράει σε αυτές τις ιστορίες είναι η προσπάθεια που κάναν κάποιοι και όχι το αποτέλεσμα, το οποίο πολλές φορές ήταν δυσμενές. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Τασέβη μου. Παρακαλώ. Κύριε Λογοθέτη, Τασέβη μου. Ο, μιλάτε Τασέβη μου, εγώ δεν είμαι σεβασμός. Για την εκτίμησή μου, ναι, είμαι σεβασμός. Για την εκτίμησή μου στους συνακροατάς. Επειδή μιλάτε για τους Εβραίους, Κύπα ή Γιαμούλκα λέγεται το καπελάκι τους. Α, μπράβο, είναι αυτό που δεν το θυμόμουν. Γιαμούλκα. Και το ποίημα, όποιος θέλει, επειδή είναι με ενθουσιασμό γραμμένο, να του πω και ποιος το έχει γράψει και όλο το ποίημα, το τηλέφωνο μου το ξέρετε. Αν κάποιος ακούει και το θέλει, το έχω. Το έχω διδάξει σε σχολεία. Ωραία. Τασέβη μου. Καληνύχτα σας, πάντα άξιος. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτό είναι το όνομα. Του καπέλου αυτού στην εβραϊκή γλώσσα. Ναι, κακώς εγώ το είπα, αλλά καταλαβαίνετε, τέλος πάντων δεν πειράζει. Εγώ το είπα, αυτό το σκουφάκι που φοράνε οι Εβραίοι, αυτό είναι το ίσως η σωστή λέξη. Λοιπόν, για να επανέλθουμε. Ναι, καλά. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Κύριε Λογοθέτη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Σήμερα έχουμε έναν πόλεμο, έναν ψυχρό πόλεμο,
που όπως ξέρουμε ο ψυχρός πόλεμος γίνεται με όλα τα μέσα πριν με τα όπλα. Αλλά ο ένας σε αργοπεθαίνει και ο άλλος σε σκοτώνει απευθείας. Αυτοί που έχουν δημιουργήσει σήμερα τον ψυχρό πόλεμο και υποφέρει όλος ο ελληνικός λαός, δεν θα πρέπει κάποτε, βέβαια με κάλυψε πιο μπροστά ο άνθρωπος που μίλησε, δεν θα πρέπει κάποτε και αυτοί να πληρώσουν, αν όχι τουλάχιστον με το είδος που σκοτώσαμε τους που σκοτωθήκαν οι Γερμανοί, όπως είπατε και εσείς πιο μπροστά. Ναι, καταλαβαίνω μάλλον ότι ρητορικά το λέτε σε μένα, γιατί εγώ προσωπικώς. Το είπατε. Μάλιασε η γλώσσα μου εδώ πέρα τόσα χρόνια. Έχετε δίκιο, το έχετε πει πολλές φορές. Με κίνδυνο να γίνομαι κουραστικός. Το καταλαβαίνω. Όταν ένας ακούει 100 φορές το ίδιο πράγμα, κουράζεται να τα ακούει. Αλλά απ' την άλλη θα γίνω κουραστικός. Κι άλλο. Γιατί αν δεν αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου, δεν μπορεί να σηκωθεί αυτή η χώρα από το πέσιμο στο οποίο βρίσκεται. Τέλος, συνεχίστε όμως. Είπαμε ότι ο ψυχρός πόλεμος είναι χειρότερος από τον πραγματικό πόλεμο. Γιατί ο ένας σε αφήνει και πεθαίνει αργά και ο άλλος σε σκοτώνει. Και υπάρχει κάτι άλλο. Να σας πω κάτι, μην κλείνετε τη γραμμή. Ναι. Υπάρχει ένα άλλο χαρακτηριστικό. Στον άλλον πόλεμο, ας τον πούμε θερμό. Καταλαβαίνετε, δεν είναι λάθος λέξη, αλλά στον θερμό πόλεμο έχεις και μια ελπίδα να νικήσεις. Συμφωνώ πολύ. Εδώ πέρα, με το κόλπο αυτό που κάναν το σχέδιο τόσων χρόνων. Σε συνεργασία το να παίξουμε τους δικούς μας, χάσαμε την πατρίδα μας, ξεφτελιστήκαμε, διαλυθήκαμε, ξεπουλάμε τα πάντα, χωρίς καμιά μάχη, χωρίς καμιά ελπίδα, χωρίς να έχουμε πολεμήσει πουθενά. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Επιτρέψτε μου, θέλουμε να κάνουμε εκλογές. Τι θα λύσουμε με τις εκλογές? Τι άλλο, ας μην μπούμε σε αυτό. Θα ξοδευτούμε τόσα πάλι λεφτά χωρίς λόγο. Ας μην μπούμε σε αυτό το πολιτικό. Κύριε Λογοθέτη, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ας μην πούμε τώρα στο αν ωφελούσουν οι εκλογές ή δεν ωφελούν. Αυτό είναι αμυγός πολιτικό, αλλά κυρίως, ξέρετε, αυτή η εκπομπή δεν φοβήθηκε ποτέ να πει τη γνώμη της. Αλλά σήμερα, επειδή είναι άλλο το θέμα, πολύ πιο εξειδικευμένο και παλιό, ας μην πούμε τώρα αν πρέπει να γίνουν ή δεν πρέπει να γίνουν εκλογές. Να πάρουμε ένα κόμμα, μου λέτε. Να πάρουμε. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Συγχαρητήρια σε εσάς και στην εκπομπή σας. Συγχαρητήρια και στην οποιαδήποτε εκπομπή που έχει στόχο την ιστορία μας. Να είστε καλά. Θα ήθελα όμως να κάνω μια παρέμβαση. Σχετικά με τις μονάδες ασφαλείας υπαίδρων, δημιουργηθήκαν το 1946 από την κυβέρνηση τη Θεμιστοκλή Σοφούλη, την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Ναι, του εμφυλίου, ναι. Ότι έχει σχέση αντικομουνιστική οργάνωση, ο κεντροαριστερός τη Θεμιστοκλή Σοφούλη την έφτιαχνε. Ότι έχει σχέση με τυχή. Αρχηγός ήταν ο Γρίβας και υπαρχηγός ο Όμηρος Παπαδόπουλος, διοικητής των οχυρών του ΛΥΣΕ. Η οργάνωση Χ δράση είχε μόνο στην Αθήνα. Όχι, ναι, στην Πελοπόννησο που είπατε την περασμένη Δευτέρα. Όχι, στην Πελοπόννησο σας είπα. Όχι. Με συγχωρείτε ένα λεπτάκι λίγο. Καλά, ολοκληρώστε να μην σας μπερδέψω. Ναι, και η μόνη μάχη που έδωσε η Χ ήταν μάχη εναντίον των κομμουνιστών στα Δικεμβριανά. Καμία σχέση δεν είχε με τους Γερμανούς η Χ. Αυτά για την ιστορία, ναι, όπως την ήξερα από τον πατέρα μου. Να είστε καλά. Και οφείλω να σας πω ότι ο πατέρας μου ήταν αντάρτης στο θρηλυκό Ναπολέοντα Ζέρβα. Στον ΕΔΕΣ. Ναι, στον ΕΔΕΣ. Αρχηγός του ΕΔΕΣ ο Ζέρβας και υπαρχηγός ο Κομνηνός Σπυρομάγλου. Καμία, ναι, σχέση δεν είχε ο πατέρας μου με τη Χ, ούτε κανείς. Όχι, βέβαια, για όνομα. Αυτά, ναι, προς αποκατάσταση, ναι, της αλήθειας. Φυσικά οι κομμουνιστές, αν με ακούτε. Ναι, ναι, πείτε, είστε στον αέρα. Ναι, φυσικά οι κομμουνιστές, οτιδήποτε δεν ήταν μαζί τους, ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Ναι. Αυτά για την ιστορία. Ναι, να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Να παρακαλέσω, είναι 11 παρά ένα λεπτό, να μην πάρουμε άλλο τηλέφωνο, να προλάβουμε να κάνουμε και μια αποφώνηση. Εγώ θα έλεγα λοιπόν το εξής για να κλείσει και αυτό το θέμα, αν ήταν η Χ ή τα τάγματα ασφαλείας κτλ. Η αλήθεια είναι καταρχάς κάτι που είπε ο κύριος, δείχνει ένα πρόβλημα στην ιστορία. Η αριστερά, να το πω έτσι μάλλον, όχι αριστερή ως πρόσωπα, η αριστερά. Ό,τι ήταν αντιαριστερό, αντικομουνιστικό, το θεωρούσε προδοτικό. Συμφωνούμε απολύτως. Η δεξιά, ό,τι δεν ήταν δεξιό, το θεωρούσε επίσης προδοτικό της άλλης πλευράς. Σας είχα πει λοιπόν την προηγούμενη εκπομπή, το επαναλαμβάνω και τώρα, ότι εάν κανείς βλέπει την ιστορία με τα μάτια τα κομματικά, από εκεί και πέρα θα τη δει διαστρεβλωμένη. Δηλαδή, όλοι οι άγγελοι από τη δική μας πλευρά και όλοι οι διάβολοι και προδότες από την άλλη πλευρά. Θέλετε συγκεκριμένο παράδειγμα? Η αριστερά μέμφεται, κατηγορεί, σε βιβλία χιλιάδων, έχει γράψει για τα στρατοδικεία του εμφυλίου πολέμου. Πώς στέλνανε τους ανθρώπους στο εκτελεστικό απόσπασμα Σοριδών.
η δεξιά έχει γράψει χιλιάδες βιβλία για τα ανταρτοδικεία. Το πόσο εύκολα στα βουνά άνθρωποι ανίδιοι από οποιαδήποτε δικαιοσύνη φτάνει να σε κατήγγελε κάποιος ως δεξιό, ως φασίστας ή ως οτιδήποτε και σου κόβαν το κεφάλι την ίδια ώρα χωρίς καμία διαδικασία. Και τα δυο. Και τα δυο, τώρα θα δυσαρεστήσουμε βέβαια όλες τις πλευρές. Και τα δυο είναι πραγματικότητα. Και τα δύο είναι πραγματικότητα. Ουέ και αλίμονο, εάν πούμε ότι η δικαιοσύνη ήταν τα στρατοδικεία τα έκτακτα του εμφυλίου. Ουέ και αλίμονο, αν πούμε ότι η δικαιοσύνη ήταν τα ανταρτοδικεία των βουνών. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο ήταν δικαιοσύνη. Έτσι πρέπει, νομίζω, να τα βλέπει κανένας αποστασιοποιημένος. Τώρα, αν είναι κανένας, όπως λέμε στην τρέχουσα γλώσσα, αν είναι κανένας βαμμένος δεξιός ή βαμμένος αριστερός, προς Θεού δεν θα τα πει ποτέ έτσι. Και όχι μόνο δεν θα τα πει έτσι, ενδεχομένως να στέκεται και αντίθετα σε αυτόν που τα λέει έτσι. Απ' την άλλη όμως, να έχετε υπόψη σας, σε καμία ιστορική φάση, είτε της πατρίδας μου είτε οποιασδήποτε άλλης πατρίδας, όλοι οι κακοί ήταν μαζημένοι από τη μια μεριά και όλοι καλοί από την άλλη. Τέτοιο πράγμα δεν έγινε ποτέ. Τέλος, ας μείνουμε σε αυτό. Τώρα δεν είναι και η ώρα 11 και ένα λεπτό. Σταματούμε εδώ πέρα. Δεν μπήκαμε, σας είπα, για τις πολεμικές αποζημιώσεις και τα λοιπά. Θα τα πούμε στην επομένη εκπομπή. Συν κάτι που ρώτησε κάποιος των τηλεθεατών, ίσως είναι Θεσσαλονικιός ο άνθρωπος και ενδιαφέρεται περισσότερο, για τον Μέρτεν, για το ποιος ήταν ο Μέρτεν, τι έγινε στη Θεσσαλονίκη με τις δίκες του Μέρτεν. Όλα αυτά θα τα πούμε την επομένη Δευτέρα. Επί του παρόντος, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ για την συμμετοχή σας. Ανανεώνουμε, όπως είπα, τη συνάντησή μας για την επόμενη Δευτέρα. Επί του παρόντος, καλή σας νύχτα, καλό σας ξημέρωμα.